Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, μάχημο, δυνατό και ξυπνητό, δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της εκπομπής, απολέσαμε για ολίγον τι το σήμα, αλλά με τις καταλυτικές ενέργειές μου, κυρίες και κύριοι, η τάξη αποκαταστήθηκε, το σαμποτάζ δεν έπιασε και είμαστε εδώ κανονικότατα στην ώρα μας, στους δέκτες σας και στα ότα σας. Λίμπερο 107,4, Μπάμπης Μπατμανίδης, για ακόμη ένα πρωινό παρεούλα μαζί μέχρι και τις 8. Να ξορκίσουμε το κακό, να ξυπνήσουμε με το καλό και να πορευτούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της ημέρας, να καταλαγιάσουμε τα συναισθήματα ή και να τα και να τονώσουμε και τα φρονήματα. 5η 28 Μαρτίου σημερις. Ηρωδίωνος του Αποστόλου. Εορτάζει ο Ηρωδίων. Βγάζει το εορτολόγιο μου, που σημαίνει ήρωας, ήρωας δηλαδή. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα. Η μνήμα που του γίνεται από αυτή την εκπομπή είναι παρμιώδης και συγκλονιστική. Πεμπτούλα έφτασε. Άντε σιγά σιγά. Σαββατοκύριακο όχι και τέλος τη δουλειά, Σαββατοκύριακο και επιτέλους ποδόσφαιρα. Γιατί δύο εβδομαδούλες, το πριν και το μετά, όταν διακόπτεται η πολύ αγαπημένη μας και πολύ χρονεμένη μας Super League, εκτρέπουνε την κατάσταση. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, δε Μπάμπη. Καλώς στην Κατερίνα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Εσύ? Πήρες καφεδάκι? Ω, βέβαια, μια φραπεδάρα από εδώ, ως τον ουρανό. Στο σπίτι πριν βγεις, δεν πίνεις? Όχι, πού να προλάβω, αφού πρέπει να έρθω εδώ. Πώς θα κυκλοφορείς, δεν νιστάζεις? Καλά, εντάξει, εννοείται, νιστάζω. Πίνω και... το πρωί το πω κάπου, το έχω συνεχεία, αν δεν έχω πιει ένα-δύο καφέ, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Ξέρεις, ένας... Έχω πιει έξω χωρίς καφέ πρωί, αλλά ένας πολύ καλός τρόπος για να ξυπνήσεις, ξέρεις ποιος είναι? Να ανοίξω πολύ νερό στο πρόσωπο? Όχι. Να τρέξεις να προλάβεις το λεωφορείο, όπως κάνω κάθε μέρα. Όχι. Δεν είχα από διοργανωθόρηση εγώ. Ξυπνάς εκεί μια χαρά. Ξυπνάει ο άλλος σου εαυτός που έλεγε και η Αλέξη. Για τις νερούς της νερές, εγώ είμαι άνω το 40. Ναι. Και εγώ είμαι, δεν είμαστε για τρέξιματα, αλλά τι να κάνουμε, είναι η πρωινή μας. Είναι αθλής, αθλήσε γενικώς. Βέβαια, βέβαια, αν κάτι με χαρακτηρίζει είναι η άθληση. Σου αρέσει η άθληση και για σένα. Βέβαια, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά αθλούμε. Παίζουν οι άλλοι μπάλα, τους βλέπω εγώ. Ξέρεις πόσα κιλά εδώ τα ρίχνω. Όλη μέρα στην τηλεόραση, όλη μέρα στο ίντερνετ. Ναι, και αναρωτιέμαι κάποτε εκεί πέρα. Είχε το αρένα, την καφετέρια. Τώρα έγινε για νοικοκυρόπεδα η Σταυρούπολη. Ούτε παράγια έγινε. Τίποτα. Η Σταυρούπολη είναι για νοικοκυρόπεδα. Τα ακούτε? Δεν είσαι πολύ γνή από εκεί που. Όχι, Σταυρούπολη. Ούτε μπαράκια. Τίποτα. Όντως, θίγεις μεγάλο ζήτημα. Δεν έχουμε τίποτα. Όλα πολύ παιδι... δεν πηγαίνεις που είναι εκεί μαζεμένο όλα τα δουλειά. Εκεί έχει μπαράκια, δεν πάμε εκεί. Μπαράκια και τσιπουράζεται και... Άσε, χαμε την πίαν. Τίποτα, πειρασμοί. Έχω πάει πολύ πέρα, πριν πολλά χρόνια και μ' άρεσε το... Καλά ήταν, μωρέ. Μ' άρεσε, δηλαδή, είναι καλή φάση. Δεν βαριέσαι. Αλλά σαν εδώ το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είναι. Όχι, σαν τη Σταυρούπολη με τα νοικοκυρόπεδα, τα ντερβισόπεδα. Έχει, όλο και καλύτερο εσύ νοικοκυρόπεδα. Βέβαια. Την ώρα σου κάθε μέρα. Σε μεδάκια στο σπίτι έχω. Σε βάλω να καθαρίζεις κιόλας εκεί πέρα. Το καλύτερό μου, ναι. Βάλε με μένα, βάλε με μένα. Παρακαλώ, ναι. Έτσι όπως μιλάς σε όλον τον κόσμο και αντιμετωπίζεις διαφόρων των ανθρώπων. Βεβαίως. Κανένα δεν πρόσβαλες για κάτι που σου πρέπει να σε προσβάλλουν πλαγίως, έτσι πλαγιωματοπικά. Κανένα δεν πρόσβαλες με τρόπο όπως κάνεις με Γιώργο Σταγόρης, τι λέμε ένα όνομα. Για να το κάνεις αυτό που δεν είσαι μορφωμένο, που έχεις σπουδάσει ιατρική. Ιατρική. Όχι. Ιατρική δεν έχω σπουδάσει. Αλλά τα ξέρω, τα ξέρω. Παίζουμε εδώ, θα στα πω. Και ξέρω ότι έχει
Να μιλάς έτσι και να φέρεις έτσι. Μα μένω στο απέναντι το ψυχίατρο. Λες να μην τα... Να, από το ψυχιατρίο. Λες τόσα... Τι σχέση έχει τώρα εσύ, τι σχέση έχει, τους βλέπω εκεί. Μαθαίνω. Δες, κάτι δεν θα μάθεις. Τι μαθαίνεις. Μια, μαθαίνω ψυχιατρικά όλα. Φοβάσαι μέσα στο βασάλι με καμιά νύφη, όχι. Όχι, απλά πληροφοριακά το ρωτάω. Καλά κάνεις. Μάλιστα. Και να το ξέρεις ότι αυτό το πρωτάθλημα εσύ θα μας το φέρεις. Αυτό λέει όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο. Μάλιστα. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Θα σου φέρω. Όχι, τίποτα δεν θέλω. Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Α! Λέω ρε. Άντε, φιλιά, τσάω, τσάω. Η πολύ αγαπημένη μα Κατερίνα δίνει την έναρξη στη σέντρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα του λόγου. Επειδή με κέρια ζητήματα. Α, πιάσουμε τώρα το θέμα τη Σταυρούπολη. Τα νοικοκυρόπαιδα και τα ντερβισόπαιδα. Μα είπε Φλόρου. Μπενολίγη. Τι είναι η ιδέα μου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Άλλο στο παλικάρι. Ξύπνησα και βρέχει, κλείσε. Οχοχο, γιατί βρέχει. Αυτό ακριβώς. Σέντρα και πάσα στον κενό χώρο. Και πάμε να σκοράρουμε. Ποιος είναι ο τρίτος που θα κουμπίσει την μπάλα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Βρίσκεσαι τέτα αυτή τη στιγμή, το έχεις καταλάβει. Έκανα τρίπλα στο Δημήτρη. Τι να έχει Σταυρούπολη, ρε. Κάτι φούρνου σε κυκλικού κόμβου έχει που δεν του βρίσκει το φωτιάζει. Ούτε το GPS. Ούτε με τον οδηγό του δεν του βρίσκει. Έτσι. Τι να. Λοιπόν, Μπάμπη. Παρακαλώ. Να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο. Είσαι μισοξυπνημένο. Ξυπνά εντελώ όταν έχει καταλάβει ότι έχει πει λάθο λεωφορείο. Και πού πα. Και ρε φίλε, κάθεσαι στο λεωφορείο. Κάθεσαι σαν ζόμπι, κάθεσαι στην καρέκλα. Και κοιτάς ότι ακολουθεί άλλη διαδρομή. Ναι, στρίβει από καμιά στροφή και λες αμάν εδώ τώρα, ναι. Τι είναι αυτό. Και ναι. Γιατί πετάγεσαι σαν το χαζό όρθιος και κοιτάς 8 φορές δεξιά-αριστερά. Θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, έτσι. Με το κεφάλι μου πάει σαν τρελό. Έτσι, δηλαδή, κάνε μια φορά δες δεξιά, κάνε δες αριστερά ότι είσαι λάθος. Πάνε να πατήσεις το κουμπάκι να κατέβει. Πιστεύεις ότι μάλλον βλέπεις κάποιο όραμα. Κάποιος σου κάνει πλάκα. Κάτι, δηλαδή, όταν βλέπω κανέναν πανικόβλητο να κοιτάει καμιά κοσαριά φορές το κεφάλι. Το είδες ένα δευτερόλεπτο, κατέβα, φύγε. Όχι, το συνεχίζεις να με πει 20 δευτερόλεπτο. Και ρωτάει, ποιο λεωφορείο είναι αυτό. Πάντως δεν είναι αυτό που θες εσύ, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να συμβαίνει σε μένα αυτό το πράγμα. Εγώ. Ο Αετονίχης. Ο Καραμπουζούκης. Και το χειρότερο, α πούμε, να χτυπήσει και το εισιτήριο, ή το χειρότερο. Με τριμιά φορά είπα να χτυπήσει το εισιτήριο, λάθος λεωφορείο πήρα. Μου έχει τύχει και εμένα πόσες φορές. Ή άμα θες τώρα για εμπειρίες λεωφορείων, να ξυπνήσεις το τέρμα επίσης. Ναι, φίλε. Όχι τέρμα. Να είναι το τέρμα βούλγαρη σφαγεία. Και να θες να κατέβεις εσύ στο Ιπποκράτιο. Άντε, ξαναπάρτα πίσω. Άστα να πάνε. Πάντως αυτό που μας έκανε, ρε φίλε, 6 και 2, 6 και 1. Ναι. Ακριβώς, ευτυχώς. Ευτυχώς ακριβώς τον ίδιο κανόνα ακολουθεί και η Disney, η Euro Disney στα παιχνίδια. Τα παιχνίδια τους όλα κρατάνε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά τα τρενάκια και τα γρήγορα και τα τέτοια, 1-1 και 20. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος, το ανθρώπινο μυαλό, ο εγκέφαλος, μετά από το ένα λεπτό αναπτύσσει πανικό. Αχα, μάλιστα, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, δεν πανικοβάλλεσαι. Δεν πανικο, δηλαδή, μέχρι να σε πιάσει ο πανικός, να σε πιάσει αυτό το να κοπεί ανάσωση κλπ. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, κατεβαίνεις. Εγώ νόμιζα ότι τώρα που είπες 1 και 20, ότι για να είναι πολύ σύντομη η βόλτα, για να θες και άλλο, να πληρώνεις παραπάνω. Όχι, για να μην σε πιάσει πανικός είναι. Μάλιστα, για να μην σε πιάσει πανικός. Δεν υπάρχει κάτι παιχνίδι να κρατάει 2-3 λεπτά. Γιατί στο 1,5 λεπτό έχει πιάσει πανικός. Ακριβώς αυτό πάθαμε και εμείς. 47 δευτερόλεπτα πετάχτηκα στο ραδιόφωνο και έψαχνα. Εντάξει, πώς επανήλθε κατευθείαν, ούτε εγώ ξέρω, αλλά τέλος πάντων. 42 δευτερόλεπτα έκανε. 42 δευτερόλεπτα έκανε. Συμβαίνουν τώρα με τα ηλεκτρονικά μέσα, καμιά φορά υπάρχουν ένα από δύο. Αλλά 42 δευτερόλεπτα. Με το που ακούγεται το χάνεται το σήμα, πετάχομαι, πάω στο ραδιόφωνο και αρχίζω και σκαλίζω. Τι έγινε τώρα. Ευτυχώς, φίλε, δηλαδή είσαι για να πα να κάνει βιογραφικό στην Disneyland. Καλά, εντάξει. Σε 42 δευτερόλεπτα δεν μας έπιασε πανικός. Πριν μας πιάσει πανικός, στο λεπτό και μετά θα μας έπιανε πανικός. Και στο Λούνα Πάρκ με να κάνω και στο τσίρκο παντού. Έχω πολλές πλευρές δεξιότητες για να. Ευτυχώς, αδερφέ μου, δεν μας έπιασε πανικός. Ωραία. Ένα λεπτό. Και προχωράμε για να δούμε αν άξιζε τον κόπο σήμερα. Αξίζει, αξίζει. Άντε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και αυτό, ναι. Με τη μικρή απόλυτη των 42 δευτερολέπτων, πιστεύω να είναι για καλό σκοπό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπαμπή. Καλώς το να. Μπατμανίδης. Παρακαλώ. Μπαι.
Brexit, no, no Brexit, no, no Brexit, 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 no, no Brexit, γεια σας. Brexit Χιονίση, κάτι μου λέει ότι σήμερα θα πάμε καλά. Έτσι, έτσι, είπαμε, είναι το πρώτο τηλέφωνο της ημέρας, θα καθορίσει και την πορεία της εκπομπής. Είμαστε εκπομπή ψυχολογίας. Αν μας βγει πρώτη πάσα, το πρώτο σουτ, όλα θα πάνε δεξιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμουδάκο μας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθημερινώς και αδιαλείπτως και με εμάς που βρισκόμαστε σε στούντιο, αλλά φυσικά και με τους συνακροατές σας. Πεμπτούλα σήμερα, είπαμε, είμαστε σε αναμονή του της επανέναρξεως του πρωταθλήματος. Και σε 5-6 εβδομάδες, λένε, σαν το σχολείο εγώ το σκέφτομαι, και σε 5-6 εβδομάδες θα τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Άντε να ησυχάσουμε με τα ποδόσφαιρα και με τις μπάλες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πρέπει να σε αγαπάει ο Θεός, ρε Μπαγκασά. Γιατί? Με πολύ λίγα αθλητικά, με καθόλου αθλητικά. Καθόλου. Χωρίς παφούλια, με πολύ λίγο φωτιάδι, αλλά με το που λένε το Λευτέρι, έβγαλες εβδομάδα. Έβγαλα διαβόλο εβδομάδα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε αθλητικά για να κάνουμε εκπομπή. Ούτως ή άλλες, λόγω επειδή δεν γίναμε για τα αθλητικά. Έτσι. Να τα λέμε και γιατί αυτά. Έγινε γιατί το χρειαζόταν όχι ο αέρας της πόλης, η mentality και η ψυχολογία. Έτσι, γιατί μέσα στα άλλα είμαστε και ψυχολογική εκπομπή. Πώς θα λέει mentality, strong balance. Πρέπει, ναι, πρέπει να γράψω, τώρα το σκέφτομαι αυτό, τώρα μου ήρθε η ιδέα, πρέπει να γράψω ένα τραγούδι στα αγγλικά με όλες τις εκφράσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου. Μπράβο. Να τις συγκεντρώσουμε λίγο αυτές. Και με προφορά τέτοια. Ναι, καλά, ως Έλληνες δεν έχουμε και την καλύτερη δυνατή προφορά στα αγγλικά. Δηλαδή κάποιοι χασκογελούν με τα αγγλικά του Λουτσέσκου για να δουν τα δικά τους, που είναι τα I love you, you like και τέτοια. Δεν είναι για τα αγγλικά όσον αφορά γραμματικά. Είναι αυτό που έχουν όλοι, ρε παιδί μου, οι Ανατολικοβαλκάνοι. Γιατί εμείς γελάει ο κόσμος με τα αγγλικά. Δεν μας καταλαβαίνει κανείς το εξωτερικό, να ξέρεις. Μην το λες. Καλά, ναι. Έλληνας... Έχει γυρίσει πολύ εξωτερικό. Ναι. Έχει πάει και Αμερική. Ήταν και διερμηνέας. Ποιος? Και δεν έχω πάρει χαρτί. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Εγώ, ρε. Α, και εγώ λέω ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Μας κοροδεύουν. Εντάξει, δεν σε έχουμε. Πάει... Την επόμενη φορά. Γιατί τώρα... Την επόμενη φορά θα μιλήσει στα αγγλικά. Να ακούσουμε την προφορά σου. Καλά, δεν βλέπεις ότι σχεδόν όλα τα ποιηματάκια κοτσάρω μέσα και εγγλέζικη λέξη, έτσι, η οποία κάνει και ρήμα. Έτσι. Εκείνη η μαγιά. Εκείνη η μαγιά. Και αυτό θα κάνουμε με το balance. Με το balance. Ναι, το balance θα κάνουμε... Ναι. Τώρα μην είναι σίγμα ελληνική λέξη, ρε, και εσύ μπαγάστα. Αυτή βρήκες να πεις. Εντάξει. Εδώ, είπαμε, εδώ εγώ σε έβαλα να πούμε θα παίξει 8 ball, ήταν οι δύο εγγλέζικες. Και θα βάλει offside goal. Έτσι, έτσι. Με το balance και το mentality θέλουμε. Ναι, θα παίξει και τα χερουβίμ, παρόν θα είναι και ο Κιμ. Αυτά είναι που κολλάνε. Αυτά είναι που μας κάνουν. Όχι, μην τα έγραψα εγώ, αλλά όσο και να πεις. Λοιπόν, πρέπει να μπήκαμε δυναμικά. Δεν μπήκε γκολ από το πρώτο λεπτό, αλλά κάποτε βάζουμε και από τα αποδυτήρια. Έτσι, έτσι. Τα αποδυτήρια. Χώρια δηλαδή που είχαμε και τηλέφωνο από τουαλέτα αεροπλάνου, ρε παιδί. Και βρέχει. Και τον έβαλε πάγο η αρισινοδός και καλά και πήγε στην τουαλέτα για να σε πάρει τηλέφωνο. Έτσι. Έχει γίνει αυτό σε άλλη εκπομπή. Σε καμία. Έχουμε πετάξει. Θα μιλήσω ο ακροατής καθοδόν, ας πούμε, για Τρίνιντατε τον Πέκο. Καθοδόν καθεαεριών. Για καρυβική πρέγγι, ναι, ρε. Καθεαεριών. Πώς να το πεις. Ακριβώς καθεαεριών. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πήγαμε για τα καλύτερα. Πάμε να πετάξουμε, φιλιά. Γκολ από τα αποδυτήρια μας, λέει ο φίλος μας ο Top Gun. Ξέρω τα αποδυτήρια, αυτά που αφήσανε, λέει, στο διάβα τους οι διεθνείς μας, τα μέλη της ελληνικής αποστολής που αγωνίστηκε προχθές στην Βοσνία, καθότι χθες κυκλοφόρησαν από μέσα της
γειτονική περίπου χώρα. Πάρε ποτέ γειτονική όταν άνοικε στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Τώρα δεν συνορεύουμε τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Αυτοί οι καημένοι Βόσνοι. Δηλαδή λέμε τώρα για χάρτες, συμφωνίες, κράτη, διεκδικήσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί οι καημένοι Βόσνοι. Στον ήλιο μοίρα. Όλο τους το έδαφος. Και ούτε μια σπιθαμή θαλασσίτσας. Έχουν από δίπλα την Κροατία. Έχει πάρει όλα τα παράλια. Δεν τους έχει αφήσει ούτε μια σπιθαμή, ρε παιδί μου, ούτε μια γιατριάδα να πάνε να κάνουν μια βουτιά. Τίποτης. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αδικίες διακρατικές. Παρ' όλα αυτά, χθες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα σε ιστοσελίδα της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Το οποίο, δεν ξέρω να το πω, είδατε, έπαιξε σε διάφορα site. Έδειχνε ότι οι Έλληνες αφήσανε μέσα, τα αφήσανε γης μαδιά. Βρώμικα, σαν στέκι τοξικομανών ήτανε τα αποδυτήρια. Κάτι σερενάτες έχει πεταμένες, κάτι μπουκάλια, κάτι σακούλες. Χώματα στα αποδυτήρια, εκεί που ξεπλέουν τα παπούτσα. Φαντάζομαι. Σκουπίδια, χαρτιά, πλαστικά. Σαν ελληνική παραλία ένα πράγμα ήτανε. Τα αποδυτήρια του γηπέδου που αγωνίστηκε η εθνική μας ομάδα και απέσπασε το 2-2. Και καταγγέλουν τώρα οι Βόσνοι ότι εδώ ήρθατε να μην και τα κάνατε κρανίου τόπο. Έχοντας ίσως στο μυαλό, όχι κάτι μαγικό, αλλά είδατε αυτοί οι Άπωνες που πηγαίνουν και καθαρίζαν αποδυτήρια, καθαρίζανε κερκίδες στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Καταστρέψανε βάση, χαλάσανε την πιάτσα. Από το παγκόσμιο στη Ρωσία, όπου οι οπαδοί της Ιαπωνίας καθάριζαν από τα σκουπίδια το γήπεδο, στην απίστευτη κατάσταση που άφησαν τους πρόσφατα ανακαινισμένους χώρους οι Έλληνες, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει άλλες πιστικές αποδείξεις ότι τα αποδυτήρια αυτά, από τα αποδυτήρια αυτά πέρασε η εθνική. Δηλαδή μπορεί να μην είναι, να είναι ένας τρόπος να διαβάλει την αποστολή. Δεν απαντήσαν όμως η ομοσπονδία δικιά μας, θα έπρεπε. Και κάποια αφιβάλλω, διότι τα συγκεκριμένα αποδυτήρια που παρουσιάσαν οι Βόσνοι ως λελαπά δείχνουν χρόνια σημάδια εγκατάλειψης και δεν είναι καν σίγουρα προέρχονται από το Πυλινοπόλιε, όπου διεξήχθη η προχθεσινή αναμέτρηση. Πώς έχουμε δηλαδή, με τι αποδυτήρια έχουμε να κάνουμε. Τώρα φαντάζεστε να βάζουν όλους τους ποδοσφαιριστές, τρέχουν πάνω κάτω, καλά τρέχουν πάνω κάτω. Εσκατζιόλιε, τρέχει πάνω κάτω να οργώνει το γήπεδο και μετά να πρέπει να πάει να καθαρίσει και τους νοροχύτες και τα αποδυτήρια. Άλλο κακό να μην μας βρει. Πεντούλα σήμερα. Και βρέχει, όπως μας πληροφόρησε ο φίλος μας ο Δημήτρης στην Βέρεια. Και εδώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής. Όχι μικρή, υπάρχει αρκετή μεγάλη πιθανότητα βροχής. Αλλά μικρής βροχής. Ασθενές βροχούλες προβλέπονται για το πρωινό μας. Με τους βαθμούς να είναι 10 και να μην πολύ ανεβαίνουν. Είμαστε έτσι σε ένα μικρό... κύμα κακοκαιρίας, αλλά σε μια μικρή μεταβολή και πτώση της θερμοκρασίας τελευταίες ημέρες. 13 βαθμούς από εκεί που είχαμε τα 20 φεύγα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό Σαββατοκύριακο θα καλυτερεύσουν τα πραγματάκια. Την Κυριακή θα έχουμε πολύ ωραίους καιρούς. Λιακάδες κοντά στους 20, για να πάμε και στα γηπεδάκια μας, να πάμε να παρακολουθήσουμε και τις μπαλίτσες μας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Γεια σου Μπάμπη. Καλώς το να. Είμαστε καλά. Σούπερ, εσύ? Κι εγώ καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Εντάξει, άμα δεν βρέξει και σταματήσει από τώρα και βγαίνει συνέχεια ήλιος και έχουμε, φαντάσου τι θα γίνει το καλοκαίρι. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Αλλά ο καιρός, ναι, ο καιρός είναι ωραίος, πάρα ωραία, πολύ ωραίος. Ωραία, γιατί μου αρέσει, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η βροχή. Α, είσαι ρομαντικός τύπος. Και μάλιστα μ' αρέσει πάρα πολύ το ψηλό βροχό. Αχα. Τσίκι, τσίκι. Να,
ναι, να περπατάω, ναι, να περπατάω στο ψηλόβροχο. Πολύ ωραίο. Το κάνουμε εικόνα τώρα. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο Ρουβάς έχει κανένα τραγούδι για βροχή. Κάτι θα έχει. Ο Ρουβάς τώρα... Σταμάτα τη βροχή, λέει. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγούδι. Βρίσκω εγώ τα γκούγκλαρα. Σταμάτα τη βροχή και μια βροχή του 1991 κομμάτι. Ωραία. Θα το μεταδώσω. Άμα το ακούσω θα το θυμηθώ σίγουρα. Εντάξει. Θα το βάλουμε μόλις κλείσει την τέτοια. Ναι. Τώρα βλέπουμε τώρα για το πρωτάθλημα, λες, στη Super League. Εμένα δεν με κάνει αίσθηση. Καμία αίσθηση. Ναι. Καμία αίσθηση. Παρότι θα βγει ο Άρης Ευρώπη, αλλά ούτε κρύο ούτε ζέστη. Επειδή παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Μάλλον. Γι' αυτό, γιατί... γιατί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετική περίπτωση... Στην Ελλάδα για να πάρεις πρωτάθλημα θα πρέπει να έχεις και κάποιες διασυνδέσεις, θα πρέπει να έχεις και λίγο και τη διαιτησία, θα πρέπει να έχεις και 3-4 ομάδες οι οποίες να είναι λίγο δικές σου. Μάλιστα. Για να πάρεις το πρωτάθλημα. Άρα... Ναι. Δεν τα έχεις. Δεν τα κάνει αυτά, δεν τα κάνει αυτά. Άρα δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Βέβαια, δεν τα κάνει αυτά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν παίρνει ποτέ το πρωτάθλημα αυτός που το αξίζει. Αυτό μας λες. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Άρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, τώρα εγώ προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό, που τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός Φερρυππίν, δεν τα άξιζε ο Ολυμπιακός και τα άξιζε ο δεύτερος ΠΑΟΚ, τα άξιζε ο ΠΑΟΚ που τερμάτιζε κάποιες φορές δεύτερος, τα άξιζε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός από τα 40 που πήρε, εντάξει, κάποια μπορεί να τα πήρε δίκαια γιατί είχε καλή ομάδα, αλλά... Ναι. Κάποια τα πήρε και πλαγίως, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και η ΑΕΚ. Δεν είναι, σημαίνει ότι στην Ελλάδα δηλαδή είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έκανε μια αναλαμπή εκεί η Λάρισα πριν από χρόνια, αλλά δεν βλέπω τίποτα άλλο να γίνεται. Πάντα το ίδιο και το ίδιο γίνεται. Αυτοί που έχουν τα χρήματα, διαιτησίες, κάποιες ομάδες οι οποίες είναι δικές τους. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Ναι, γίνεται αυτό το συνέχεια. Τώρα εντάξει, θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Σε το νόημα. Θα δούμε τώρα με τον Όφη. Όπως τρώσαν και αυτοί θα κοιμηθούν εκεί με τον Όφη. Άρα ποιο το νόημα να ασχολείσαι. Ναι, ποιο το νόημα να ασχολείσαι είναι για να περάσει η ώρα, ας πούμε. Για να περάσει η ώρα, μάλιστα. Είναι όπως βλέπεις μια ελληνική ταινία. Θα κάτσεις να δεις και ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι. Μετά nice. Θα δεις να πούμε τι θα γίνει. Θα βγουν αυτοί που κάνουν την κριτική με τη διαιτησία που δεν ξέρουν την τύφλα τους πιο πολύ. Λένε ότι τους καπνίσει, λένε, και δεν ξέρω βάλτι είναι και αυτοί. Κάποιοι έχουν γυαλιά, να πούμε. Βλέπεις εκείνο τον κύριο, το συμπαθητικό κύριο με τα γυαλιά που βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει κριτική φάσεων. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, εκείνος έχει τα μάτια τα δικά του, έχει ένα ζευγάρι γυαλιά και πρέπει να φορέσει κι άλλο ζευγάρι γυαλιά. Και πάλι δεν θα βλέπει καλά. Έχουμε και τον κύριο Κάκο εκεί, ο κύριος Κάκος, ναι. Ο κύριος Κάκος ήταν του συστήματος από παλιά. Τώρα... Ποιο να φέρουμε. Ενώ στα νιάτα του ο κύριος Κάκος ήταν κακός διαιτητής, ήταν του συστήματος. Ναι. Τώρα βγήκε να κάνει κριτική φάσεων τώρα. Αυτό, δηλαδή, εγώ όταν βλέπω μια φάση, δεν χρειάζομαι ούτε τον Κάκο να μου πει αν αυτή είναι παράβαση. Αφού τη βλέπω, δηλαδή, θα με διαψεύσουν τα μάτια. Ναι. Έχω δεν μάτια βλέπω... να βλέπω όσα θέλω να δω, τα έχει πει ο Βασίλης Καράς. Ναι. Αυτά, βλέπω βεβαίως. Δηλαδή ότι ναι. Αυτό χτυπάει στο χέρι. Τώρα θα μου πει ο Κάκος και ο κάθε Κάκος δεν είχε, λέει, πρόθεση. Κάκο, άκου να σε πω λίγο. Άκου λίγο. Και να το μάθουν και οι άλλοι διαιτητές. Δεν μπορεί εσύ, εγώ, ο άλλος να ξέρει τι πρόθεση έχει ο παίκτης. Την πρόθεση την ξέρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει αυτό που λες πρόθεση. Πού ξέρεις εσύ ρε, ο παίκτης αν είχε πρόθεση. Άρα όλα τα χέρια, όπως νομίζω θα αρχίσει να ισχύει πλέον, ότι όλα τα χέρια θα είναι πέναλτι πλέον από του χρόνου. Δεν θα ισχύει αυτό περί προθέσεως και περί ακούσιου και. Όλα τα χέρια στη μεγάλη περιοχή θα είναι χέρι. Θα είναι χέρι, να τελειώνουμε. Αλλά πρόσεχε να δεις, όταν το χέρι ο παίκτης, όταν το χέρι ο παίκτης το έχει σε κανονικό σημείο, δεν το έχει απλωμένο, δεν μπορεί να σφυριχτεί πέναλτι. Τι θα κάνει, θα το κόψει το χέρι. Μα τώρα αυτό λες, πριν λες, ας πούμε, η πρόθεση το ένα και το άλλο. Του χρόνου όλα χέρι. Ο ορισμός του πέναλτι θα είναι. Όλα χέρι. Για παράδειγμα, πρόσεχε να δεις τώρα, στη φάση που με έρχεται τώρα, παράδειγμα, σου λέω, του Τζανακάκη. Ναι.
ο Τζανακάκης, το χέρι δεν το είχε απλωμένο. Το είχε απλωμένο, δεν το είχε απλωμένο. Το είχε σε... Γι' αυτό και μετά έκανε το σταυρό του και τραβούσε τα μαλλιά και έλεγε τι σφυρίζει. Μα αυτό το χέρι κάνω το σταυρό και εσύ το καταδικάζεις για απέναντι να μας κάψει ο Θεός, να πούμε. Κατάλαβες. Οπότε τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει και αυτή η αγωνιστική. Να δούμε. Να δούμε τώρα. Εγώ δεν θέλω να ανάβω βέβαια και φωτιές όταν παίρνω. Αλλά... Αυτά που λέω, αλλά να δούμε τώρα τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Εδώ είμαστε. Περιμένουν στη γραμμή, αναμένουνε. Καλή συνέχεια. Καλή φιλιά και άκου, εδώ το βρήκα εγώ το σάκι. Το βρήκα με τις βροχές. Για να δούμε. Α, αργό σάκης. 1991 το κομμάτι, πρώτος δίσκος. Είναι το 91 τότε που τραγουδούσε 1992. Μπουμπουνιτά, βροχές, αστραπές. Άντε βρεσάκι τραγούδα. Τώρα μοναχή, μια βροχή και τόσο δύο. Να τα ακούς φίλε μου κλαιωμένη και να περπατάς κι εσύ στα υγρά τα πεζοδρόμια της όμορφης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι καλώς το να. Πολύ ανάλυση έκανες ρε παιδί, μην το κλειωμένη. Εγώ. Πολύ ανάλυση. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα με σένα. Γιατί να μην κάνουμε ανάλυση. Έχουμε ένα... Γιατί... Συνοπαδός σου Αριανό. Αριανός είναι να το βλέπω απελπισμένο. Απελπισμένο γιατί. Έτσι όπως μιλάει απελπισμένος είναι, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Δεν του αρέσει το πρωτάθλημα σου λέει ρε παιδί μου, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να το πάρει ποτέ. Άμα γιατί αρέσει, είναι εκτός. Άμα δεν του αρέσει ο Άρης να παίξει μπάλα και... Άλλο σου λέει ότι είναι εκτός των κέντρων. Αυτό σου λέει. Μαζί είπατε διευθέντου φταίνε, όχι εκείνη του φταίνε, όχι άρα δεν φταίει τίποτα κανένας. Μάλιστα. Ποιος θέλει, δεν ξέρω. Παίξε μπάλα, έτσι ακριβώς. Παίξε μπαλίτσα λίγο. Α, μπράβο. Άρα, για σου. Να δει και ο κόσμος ποιος παίζει μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό τελείωσε. Άρα. Τελείωσε, πάμε σε άλλα θέματα. Τι θέμα έχει σήμερα. Σήμερα, εγώ το έχω το θέμα. Για να δούμε πού θα μας πάει. Εγώ τα έχω τα θέματα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Βέβαια, ο άλλος ζάλισε με το αεροπλάνο. Έτσι. Ο καθένας έχει τη δικιά του ατζέντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ τα θέματα μου τα έχω. Γενικά. Γενικά. Άκουσε, Μπάμπη. Παρακαλώ. Το άτομο σε αεροπλάνο μέσα δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει, λες. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Όταν είναι το αεροπλάνο κρατική, μένουν ο κόσμος μέσα. Οι καμπινέδες είναι κλειστοί. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα δεν μπορεί να πάρει. Λες εσύ. Λοιπόν, ναι. Οι καμπινέδες είναι κλειστοί. Δεν μπορεί να πάρει το καμπινέ μέσα. Ναι. Λοιπόν, μέχρι το αεροπλάνο που φύγει, πιάσει επάνω στον αέρα, να σκουθεί επάνω και να πιάσει. Κλειστοί καμπινέδες. Δεν έχει. Κλειστοί καμπινέδες, ούτε τηλέφωνα. Ούτε τίποτα, απαγορεύονται. Αχα, μάλιστα. Λοιπόν, κι άμα... Όχι, να κάνει διεπάνω και συνέχεια... Όπα, να τα. Εδώ το σχέδιο πτήσης... Έχω κοιμάρτερα. Έτσι, ναι, ναι. Βραχνιασμένο σε ακούω, βραχνιασμένο. Τι φωνάζες, πού πήγες. Εγώ, όχι, λίγο από τέτοιο είναι. Συνάχη. Από πιωτό είναι. Ωραία. Σαν το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Βέρεια κι εσύ. Έτσι. Ναι. Ακούγεσαι. Ωραίος. Μάλιστα. Ασκήσεις κάνουμε τώρα και που έχουμε στην Ελλάδα. Α, ωραίο. Έτσι πρέπει. Προετοιμασία στο Ζέφελτ που πήγαινε ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο, και έκανε την προετοιμασία του. Και αλλά θα στρώσουμε αύριο, θα είμαστε στο έτσι. Μ' αρέσεις. Ωραία. Σε χαιρετούμε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ, τα ρίξαμε όλα, καλημέρα. Εγώ θα περιμένω, τι θα κάνω. Έτσι. Λοιπόν, μίλησε και η Ρησικοδός. Βέβαια, σχέδιο πτήσης. Έτσι, λοιπόν, τώρα από του χρόνου όλα τα χέρια γίνονται μαχαίρια. Έτσι λέγεται, ότι θα πάβει να ισχύει το να εξετάζουμε την πρόθεση, το ακούσιο, το αυτό, το εκείνο, το άλλο. Δεν ξέρω, λοιπόν, θα φανεί. Και παιδί... Ή μάλλον υπάρχει μια τέτοια οδηγία. Τώρα στην ερμηνεία. Ναι. Mm-hmm.
από την οδηγία μέχρι τι θα κάνουν οι οδηγοί, δηλαδή αυτοί που θα είναι άρχοντες. Οι καθοδηγητές του αγώνα. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Καλά, λοιπόν, πάλι θα έχουμε διαμαρτυρίες, αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Ναι. Σε λέει δεν ήταν χέρι, ήταν πλευρό, όχι ήταν κολομέρι, δεν ήταν χέρι. Ναι. Είναι που βρήκε μπάλα. Που το βλέπει ο καθένας ότι βρήκε μπάλα. Κατάλαβε. Ναι, με τα χέρια. Τώρα, επειδή προηγουμένως υπόθηκε μια ερώτηση για τον κύριο Κάκο και ο κύριος Κλεομένης, που αν πρόσεξε ο Χαράλαμπος σήμερα τον είπε ιδιωμένη, θα γραφεί και αυτό. Ναι. Λοιπόν, λέει να, και ρωτάω τον κύριο Κάκο να απαντήσω εκ μέρους του χωρίς να είμαι εξυπητημένος, ότι ο Κάκος στη μόνη δήλωση καλή που έκανε, η οποία έχει περάσει ή μπάει, η οποία είναι καταγεγραμμένη και αυτή στο YouTube, μόλις έκανε retire, να πούμε, από τη διαιτησία, μέσα στην επόμενη εβδομάδα δήλωσε «Ο γιος μου είναι σειρά 4». Ο Κακός. Το είπε. Το είπε τώρα τέρμα τα μπριζώματα και τέρμα. Δεν το ξέρω, εντάξει, τι να κάνω. Όχι, είσαι αυτό πληροφορητή. Μάλιστα. Ρώτα τον κουκλάρο, γιατί ήθελε να κολλήσει. Εκεί τι σχέση γι' αυτό, το ότι ο γιος του είναι σειρά 4, ναι. Μα δεν μ' άρεσε να ολοκληρώσω. Ναι. Είπε ο άνθρωπος κάτι γιατί έπρεπε να κολλήσει τα τελευταία ένσημα συνταξιοδότησης. Ναι. Και ο Σολού που επιτέμφθη. Πού εμφανίζεται. Πού εμφανίζεται ο κύριος Κάκος. Θα σου φέρω εγώ άπειρες περιπτώσεις γιών που είναι διαφορετική ομάδα από τον πατέρα. Ένα παράδειγμα. Και τι σχέση έχει. Άλλο το ένα, άλλο, τι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ άκουσες να πω, άκουσες να πω ότι ο Κάκος είναι ΠΑΟΚ. Γιατί αναφέρεις όμως, τι σχέση είναι, λες ο γιος του είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό μετράει. Για τους λάτρεις της στατιστικής. Δεν ξέρω κατά πόσο μετράει, αλλά τέλος. Μετράει. Ναι, ναι. Εσύ σαν Σταυρίνης που σου εύχομαι κάποτε να γίνεις και να έχεις γενέθλια χθες μαζί με τη Μακεδονία και την Μακεδονομάχη και η ομάδα. Αν άκουγες, ξέρω εγώ, ότι ο γιος ο δικός μου τέλος πάντων, ενώ με ξέρεις σήμερα ποιος είμαι, είναι ΠΑΟΚ, δεν θα άλλαζες κάποια γνώμη για μένα. Δεν ξέρω. Ας βγούνε, ας βγούνε ακροατές που είναι διαφορετική ομάδα με τους γονείς να μας το πούνε το συγκεκριμένο. Το τι πλάκωμα έχει πέσει το σπίτι. Ή δεν πέσει το σπίτι τους πλακώσει ενίοτε. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Εξαρτάται. Τώρα από το μαρσάρισμα του καθενός. Μάλιστα. Πώς λέμε ο καθένας στην ομάδα του. Άντε καλά. Καλώς. Έγινε. Άντε, έχω κόσμο, έχω κόσμο. Τσάου, τσάου. Πήγε και 67. Καλημέρα. Καλημέρα εδώ, μηδέν στο πηλίκο. Καλημέρα στη γραμμούλα, έλα. Μπάμπη, μ' ακούς. Ένα δευτερόλεπτο να πάμε διάλειμμα, για πες. Άκουσε με πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Ο κύριος από το Αράου έχει δίκιο, γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Ναι. Αυτό με τους καμπινέδες που λέει έχει δίκιο. Είναι ο κανόνας αυτός. Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά δεν τα σκέφτηκε αυτός. Του τα μαρτύρησε η μαρτυριά, ρε γυναίκα. Έτσι, έτσι. Αυτό ήταν αυτά. Από πίσω και εσύ γοντάριζε. Το έχεις καταλάβει. Υποβολέας. Τώρα. Μάλιστα. Αλλά τι γίνεται τώρα. Ναι. Οι κανόνες έχουν και εξαιρέσεις. Ναι, μπορείς να κάνεις εσύ την εξαίρεση. Τα οποία δουλεύουν στην πολιτική αεροπορία και θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι την τελευταία στιγμή. Κάθονται και στις θέσεις που κάθονται οι αεροσυνοδοί και οι αεροσυνοδοί κάθονται στα γόνατά τους. Μάλιστα. Το okay. κατάλαβε το. Το κατάλαβε. Έγινε. Αλλά ο Αράου έχει δίκιο. Τσάω, τσάω. Είναι έξυπνος. Γεια, γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι λες ρε, σιγά να μην τους λέει και κάποιοι ματάκι στα γόνατα που κάθονται οι αεροσυναδοί. Τα έχει δει. Σε κάτι www εκεί περίεργα τα έχει δει. Ναι. Εσύ το βγά. Εδώ ο πρόεδρος σας είναι θύρα 7. Ο γιος του Κάκου που είναι θύρα 4 σας πείραξε. Μη μας τρελαίνετε ρε. Μη μας τρελαίνετε. Και πού είσαι εκλεωμένη. Του Τζανακάκη το χέρι πάει στην μπάλα. Του Βιερίνια η μπάλα πάει στο χέρι. Θα τα ξέρετε αυτά, κλεωμένοι. Σαν τον Βρουνό και τον Μωάμεθ, δηλαδή. Ναι, έτσι, ναι. Εντάξει. Τώρα πλέον θα η μπάλα όπως και να πάει. Του Τζανακάκη το χέρι από φυσιολογική θέση δεν το τραβάει από πίσω ο Τζανακάκης. Από ανάταση και από επίκυψη. Είναι σε κανονική θέση. Αλλά πάει το χεράκι του στην μπάλα για να τη βγάλει out. Μάλιστα. Ενώ του Βιερίνια σηκώνει το χέρι και χτυπάει μπάλα. Έχετε, όχι, παρακά μια μπάλα, δεν το θέλα αυτό. Πώς λέει ο Φωτιάδης, κλεωμένη. κλεωμένη. Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, 6 και 39 πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Υπάρχει τελικά αυτή η συνέντευξη του Τάσου Κάκου, το Google, αλλά δεν είναι και δύσκολο. 3η 13 Μαΐου του 2014, όπου τον ερωτούν... Τι ομάδα είστε, λέει. Λέει, του λέει ο δημοσιογράφος, είναι αλήθεια ότι πήγατε να δοκιμαστείτε στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Τώρα λέει το παρατραβάμε, ξέρω τις δυνατότητές μου. Αλλού το πήγαινα, λέει. Τι ομάδα είστε, τι να σας πω τώρα. Λέει πάντως ο γιος μου είναι ΠΑΟΚτσής.
Και του κάνει και επίσης μια ερώτηση. Στην Τούμπα λέει κάνατε ζέσταμα μπροστά στη θύρα 4. Υπήρχε λόγος. Εκεί ήταν ο μόνος χώρος που μπορούσα να κάνω προθέρμα. Υπήρχαν και οι ομάδες, αλλά ήταν και το ψυχολογικό. Αυτά τα ολίγο για τον Τάσο Κάκου, για τον οποίο ανέκυψε ζήτημα εκ του μειόντου. Καλή του ώρα που και να βρίσκεται. Δεν νομίζω να συζητάει κανείς άλλος για αυτό. Να 5η 28 του μηνού, 6 και 39 πρώτα λεπτά. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σηκώσουμε μανικάκι για την πλούσια και καταιγιστική θεματολογία και τη σημερινή ημέρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στον Λίπερο 107,4. Το πρωινό της Πεμπτούλας μας, 28 του μηνού, 6 και 45 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελβιδούλα μας ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε και εκεί φτάνουμε τους 35.000. Τις 35.000 αναγνώστε followers. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ο δικός μας ο πρόεδρος ήταν Ολυμπιακός, δεν το κρύψε ποτέ και καλά εξηγείται. Εμείς όμως δεν είχαμε, ούτε θα έχουμε ποτέ πρόεδρο ο οποίος θα βάζει γκολ εις βάρος της ομάδος μας, βλέπε ορφανός και να πανηγυρίζει περισσότερο από τον πιο φανατικό παίχτη του Ολυμπιακού εκείνη τη στιγμή. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είχαμε ούτε θα έχουμε ποτέ σημαία της ομάδος, βλέπε Μεγαλέξανδρο, ο οποίος για κανένα δύο χρόνια ήταν φευγάτος από τη Θεσσαλονίκη και περίμενε να τελειώσει η δικαστική διαμάχη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Να τελειώσω. Και ο άλλος είναι επαγγελματίας πρόεδρος. Δηλαδή ο κύριος Σαββίδης, στο Ροστόφ τον γέννησε ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν από γεννησιμιού του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα τι πούμε, είσαι Ροστόφ, είσαι Γνατίεβιτς, γιατί έριξες τα 100 εκατομμύρια. Μπορεί να ρίχνει συνέχεια εκατομμύρια και να με φέρει εμένα τώρα με τον 1,5 εκατομμύριο το Ματέο, που είναι άνθρωπος εκεί και μιλάει. Και όχι Ολυμπιακός, ας είναι και ΠΑΟΚ. Ναι, το λέω εγώ. Και ας είναι και ΠΑΟΚ. Ας με φέρει εμένα το Ματέο, ας κρατήσει τον Μπρούνο Γκάμα και ας με κάνει εμένα ομάδα και τι με νοιάζει εμένα, τι είναι ο κάθε πρόεδρος και ο κάθε παραπρόεδρος. Αλλά να τελειώσω λίγο με τον Μεγαλέξανδρο, γιατί τέτοιοι Μεγαλέξανδροι έπρεπε να τους πετάνε στο γραμμικό μια ώρα νωρίτερα, αλλά γαργάρα. Γαργάρα για τον παίχτη σύμβολο που την ίδια εποχή που ήταν εκτός αποστολής και προπονήσεων του ΠΑΟΚ και έκανε προπονήσεις κάτω στον Καραϊσκάκη, ο πατέρας του τον είχαν ανοίξει, που κλαίρε το κι αυτό, τον είχαν ανοίξει τα βέρνα, φέρανε μόνο τον πατέρα του, ο πατέρας του ήταν ακόμα κάτω, έληξαν τα δικαστήρια, ανέβηκε ο κύριος Μεγαλέξανδρος να πούμε και τώρα είναι Μεγαλέξανδρος, τέτοιος στο γραντικό. Μάλιστα. Αυτά. Περιμένω να επανέλθει για να επανέλθω. Μάλιστα, μάλιστα. Καλοπροαίρετα όλα αυτά. Ανεξάρτητα τον τόρο της φωνής. Έγινε, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Άιντε πάμε πάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εννοείται ρε. Εννοείται καλοπροαίρετα. Αλλά σιγάρα μην ήταν ο μπαμπάς του Μεγαλέξανδρου. Ο Μπαρμπαγιώργης εκπαιδεύεται. Κλείστε τα βέρνα να σε πάρω στο τέτοιο να πω. Για το Φίλιππο μιλάμε ρε παιδιά. Ποιο μπαμπά του Μεγαλέξανδρου. Έλατε τώρα. Έλατε τώρα. Πάντως περσινά ξυνά στα φίλια. Αυτά έχουν ούτε στα Google δεν υπάρχουν. Ναι. Εδώ μένα ο πρόεδρος μου που είναι ο ίδιος έτσι, όχι ο ξάδερφός του, μέτοχος του ΠΑΟΚ, ήταν και ένα δικέφαλο, είχε δει και ένα δικέφαλο του Πόντου. Mm-hmm. Ο δικός σας που τον είχε δει το Θεό Άρη. Τοπ Γκαν. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα γόρι μου. Έλα παιχτάρα μου, πού είσαι. Λοιπόν... Ρε κλεωμένη, μην τα βάζεις με το δημοσίο ρε. Ρε αυτοί έχουν χρήμα ρε, πολύ χρήμα ρε. Ποιοι είναι οι δημοσίοι? Είσαι μικρός ρε. Είσαι μικρός. Όπως και... είμαι εγώ απολωνιστής και κάνω του μπεκί ψουλοκομένο. Καλά λέει ο Παύλος ρε. Γιατί κάνεις του μπεκί? Γιατί είμαι μικρός, δεν μπορώ να τα βάλω τώρα με το δημοσίο. Βγαίνει τώρα και μιλάει για το δημοσίο. Κάνε του μπεκί, κάνε εκεί πέρα. Ασχολίζομαι την ομαδούλα σου. Σκληρός είναι όμως και εγώ δεν μιλάω για το δημοσίο. Απλά θα βάλω κόντρα με το δημοσίο. Ναι. Να πω και ένα άλλο. Ναι. Το χθεσινό το ακυρώνουμε και κάνω και συγγνώμη δηλαδή. Τι ακυρώνουμε το χθεσινό? Το χθεσινό που είπα για το κυράδικο. Εδώ έχουμε δικό μας άτομο που κάνει διαφήμιση στο Λίμπερο και θα τα αφήσουμε. Αχα, θα πάω να τους βρεις εσύ. Θα πας απεσταλμένος. Ο Κωστής ο Τσαρός, Λαδόκουλας, Κορδονιό. Δεν θα με σολαβήσει άλλος. Όχι, δεν θέλουμε με ξένες πλάτες. Θέλουμε με την δικιά μας αξία. Δεν είναι, όχι.
Ναι. Είναι δικό μας άτομο, ναι, και θα πάρω τηλέφωνο. Δεν κάνει σάντουιτς εκεί όμως. Κάνει. Κάνει, το ξέρεις. Τώρα σου μιλάω, τώρα κάνει. Πώς δεν κάνει. Θα κάνω τηλέφωνο εγώ και έτσι, έτσι, τι, έτσι, ο Τζάφο Τιάζη δεν κάνει. Έτσι, δεν κοτζάμ, μπορεί. Κοτζαμάν, μάλιστα. Τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες στη Λάρισα, το παρακολούθησε το παιχνίδι. Και Λάρισα τώρα κάθομαι εγώ να σκληθώ με τη Λάρισα και με το τέτοιο. Γιατί... Εδώ κοιτάμε τώρα να σου πω και το άλλο. Αν σήμερα πας, φεύγει, αν δεν κοιτάζει... φεύγει μέσω Ταβλαρίδη, ναι, η μπλούζα σου, ναι, ο πίνακα, όλο το. Ναι, πάει η τοποθέτηση και τα έχω εκεί πέρα έτοιμα. Ωραία, μ' αρέσει με η τοποθέτηση προϊόντος. Πάνω απ' όλα. Έχει 600 χορηγού. Δεν παρακολούθησε χθε. Έφτασε. Τι να παρακολουθήσω τώρα. Εδώ κοιτάω τώρα να κάνω για να μου πάρει ο φίλο μου από. Να πάω στη, για τη δουλειά τη οικοδομή. Για να μπορέσουμε. Πούντο. Στην Οχορούδα. Πούντο. Για κάνει το κοτόπουλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά εγώ τώρα βγήκα να σε ενημερώσω. Ναι, 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 ναι. Να σε πω για το τσάλετ. Για το τσάλετ. Θα κάνουμε. Ναι, ναι. Θα πάρω σε αυτόν. Θα πάρεις. Αλλά επειδή σκέφτηκα, ναι, ότι έχουμε δικό μας άτομο, τι πάει να πει. Έτσι. Να ρωτήσω, κάνεις θα... γύρω. Δηλαδή κι άμα είναι σουβλάκι, τι πειράζει. Αλλάζει, αλλάζει η φύ. Το σουβλάκι είναι πιο ελαφρύ. Δηλαδή άμα γύρω είναι διπλό μέσα και έχει πατάτες και γίγας και μουστάρδα και ντομάτα και τέτοιο, δεν θα... γίνεται γίγας. Θα δούμε τι ορίζει ο ΚΑΠ σε αυτές τις περιπτώσεις και θα... Δεν μου λες, διατηρητή, ποιο θα βάλεις. Εγώ θα είμαι διαιτητής. Ποιος? Χρειάζεται. Επόπτης. Λες, επόπτης. Θα βάλουμε κάποιον έτσι στα ίδια τα κυβικά με τα δικά μου. Θα δούμε ποιος είναι. Στα κυβικά τα δικά μας ποιος είναι. Μπήκα μέσα, τον είδα. Αρκουδιάρης είναι. Αλλά αρκουδιάρης. Μπήκα μέσα. Τον Μπαφούλια θα βάλουμε. Τέταρτο. Τέταρτο. Έτσι. Θα έρθει ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Αυτό θα είναι διαιτητή. Δεν πιστεύω. Θα έρθει. Δεν πιστεύω. Θα έρθει. Έγινε. Σε φιλούμε, γλυκό αγόρι. Θέλω να πάρει τηλέφωνο. Τσαο. Δεν τοποθετήθηκε για τα θέματα του Απόλλωνας ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Την ήττα στο ντέρμπι των Απόλλων. Στο Απολώνιο ντέρμπι χθες. Στην Λάρισα 3-1. Παρότι ο Απόλλων Πόντου βρέθηκε να προηγείται με 1-0 νωρίς το σκορ, να χάνει 2-3 υπερκλασικές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος ο Απόλλων Λάρισας να το γυρνάει και να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, 0 εδώ. Καλημέρα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια δεν ασχολείται με ευτελή εδέσματα του εμπόριου. Τι να ασχοληθεί με τους γύρους και τα σουβλάκια. Σαν παρατηρητής, ένας απλός παρατηρητής όπως είναι ο Γιώργος Σουσίδης. Τώρα θα φέρεις ρε φίλε τον μάστερ να κρίνει ερασιτέχνες, δεν μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, χρειάζεται καμιά φορά να έχουμε και τη συμβουλή. Πώς έρχονται και κάνουν σεμινάρια προπονητές εδώ στην χώρα μας. Μεγάλα ονόματα. Ναι, μεγάλα ονόματα και τα λοιπά. Ναι, τώρα φέρνουμε τον αστέρα της αστρονομίας, τον Δημήτρη, τώρα κλείνει σουβλάκια. Α, και κάτι Μιχάλη. Είμαι τιμωρημένος στο τηλαδόκολλα. Έχω αποβληθεί. Γιατί έχω κάνει sold out στα κρέατα. Με έχουν και κλεισμένο των θυρών με παίζει η λαδόκολλα. Και κλεισμένο των φούρνων και των πουσταριών. Δεν με δέχονται. Στη λαδόκολλα δεν με δέχονται. Είναι άμα θέλει, πάρε τηλέφωνο και ρώτα. Πες ο Παύλος, πέρασε από εδώ. Σε φούρνα. Θα κλείσω και το τηλέφωνο. Σίγα κάνει μεγάλη. Τους έβαλες μέσα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δύσκολο. Άλλο Μιχάλη, ψάξε άλλο, εγώ περιμένω. Το έτσι. Challenge είναι challenge. Τελείωσε, θα γίνει. Ανέβασε τον πύχη δυσκολία. Θα γίνει, φιλιά, τσάω. Μέχρι και με βραστή γλώσσα από σχαρίσκια σε παίζω. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Πω, δεν έμιλα στο σταθερό, ρε φίλε. Μην πιάστηκε το χέρι μου στην αναμονή. Καλά, έχω το χανσουρί. Ακούγεσαι όμως τώρα στεντόριος, ακούγεσαι. Καμπάνα, έτσι. Έτσι, απολαυστικότατος. Να σε παίρνω δηλαδή από το σταθερό, αν είναι. Πολύ καλύτερα, θα το προτιμούσα. Ξύπνησα, άνοιξα εκεί, λάπτοπ, YouTube, τέτοια, ίντερνετ αυτά. Ψάχνω να βρω τι έγινε το Άρης Πάοκ, το Πάοκ Άρης. Τίποτα λέει. Παίξανε, λέει, έχει καιρό. Ψάχνω να δω στα μετά, δεν παίζουν λέει. Ρε παιδιά, εδώ λίμπερο μαλώνουν το πρωί για το Άρης ΠΑΟΚ. Λέω, ή παίξαν ή θα παίξουν κάτι τέτοιο. Από το πρωί ως το βράδυ μαλώνουμε το ΠΑΟΚ Άρης αυτό. Το είχα πει και άλλη φορά. Ρε Στάτης Ψάλτης, ελληνική ταινία. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, έχουμε ραδιοφωνικό δαμό. Μια μας καβαλάνε αυτή, μια τους καβαλάμε εμείς. Έτσι, τέτοια κατάσταση είναι. Ναι, δεν χάνεται αυτό. Πέρυσι, έτσι και τα προηγούμενα χρόνια που άρισαν στις χαμηλότερες κατηγορίες, είχαμε απολέσει λίγο
αυτή την κατάσταση, αλλά φέτος έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά το πράγμα. Για τα σάντουιτς που λες, για το λόγο της οικονομίας, ξέρεις τι κάνουμε με την κυρία Βιβή. Τι? Πρόταση σε φοιτητές, ας πούμε, και έτσι για... Για να δώσει το tip. Διπλή πίτα γύρω. Διπλή πίτα για να γεμίσει, ε. Να διπλή πίτα, έτσι κι αλλιώς εμάς εδώ πέρα ο δικός μας θα κάνει σαν αφοδέσμες τα σάντουιτς. Ναι. Οπότε, και δεν μπορείς να το φας, ναι. Το παίρνει μέσα η κυρία Βιβή στην κουζίνα, τα σπάει σε δύο και γίνονται και χορταστικά. Και πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Αντί να πληρώσεις δύο σάντουιτς, να δώσεις τρία και πληρώνεις την πίτα και δίνεις 30 λεπτά. Ωραίο. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Βέβαια προϋποθέτει να έχεις και τέρι. Να έχεις και τέρι και να βάλει λίγο χέρι το τέρι. Έτσι. Εν προκειμένου, ας πούμε, που θα φάει και λιγότερο πάντα. Γιατί κάνει και με καταληξία. Βάζει χέρι το τέρι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Έτσι, εδώ συμβουλές κρίσης. Παίρνεις ένα δίπιτο γεμάτο μπαμπάτσικο του ποιότικο και το σπας. Αδερφέ, με σπας λίγο γυράκο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Κύριε Λευτέρη. Πριν από 4, 5, 6 χρόνια ήμουνα στο Μόναχο, δούλευα σερβιτόρος. Μ' ακούς? Ναι, κλείστο το ίντερνετ. Ναι, το κλείνω. Ήμουν σερβιτόρος. Ακούς? Βρε, ακούω. Ναι, και ρωτάω έναν Ιρλανδό γιατί ήθελε να μου βρει μια δουλειά σε ένα hostel. Ναι, και ρωτάτε κάθε μέρα. Ένα hostel, ναι, τον ρωτάω γιατί είχα πάει εκεί μια μέρα να μου κάνει επίδειξη πώς δουλεύουν. Ναι, βράδυ, ο Ιρλανδός. Ναι. Στο ρεσεψιόν, ρε παιδί μου. Ναι. Και τον ρωτάω, εσύ είσαι Ιρλανδός. Πες μου τι ομάδα είσαι. Του λέω, τι ομάδα υποστηρίζεις. Ναι. Μου λέει Cork. Τι Cork, ρε, αυτά είναι synthesizer τα Cork. Όχι, Cork, κάπα, όμικρο νερό κάπα. Μα, Cork, εκείνα είναι τα Cork. Ναι, μην τα μπερδεύεις γιατί εσύ τα σκέφτεσαι αλλιώς. Εγώ στα λέω κάπα όμικρον, ρο κάπα. Μάλιστα. Κόρκ. Σε πιλωτική διάβαση, ναι. Ναι, υπάρχει λοιπόν το Κόρκ, είναι μια περιοχή στην Ιρλανδία. Ωραία. Και του λέω, καλά και την υποστηρίζεις. Όχι μόνο την υποστηρίζω, λέει εγώ. Πάμε και πολύ στο γήπεδο, λέει, κάθε Κυριακή γεμάτο είναι. Ναι. Και λέω, παίζεται Ευρώπη, ξέρω εγώ, από ευρωπαϊκές ομάδες, ξέρω εγώ, ποια υποστηρίζεις στο Champions League. Καμία, μου λέει. Μόνο Κόρκ. Μόνο Κόρκ. Έτσι, Κόρκ και τα μυαλά στα κάγκελα. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν πηγαίνω και παίρνω, τα παίρνω στο χέρι πάντα, δεν τα παίρνω πακέτο. Ναι. Γιατί γίνεται... στο χέρι είναι πάντα καλύτερα. Βέβαια. Και εγώ είμαι αυτής της άποψης, γιατί χρειάζεται γίνεται. Χέρι. Υδρώνει το σάντουιτς. Δεν είναι ωραίο στον delivery. Το ακουμπάς πακέτο τώρα, άμα το βάλεις στη σακούλα, ναι. Έχει υδρώσει. Έτσι. Μαζί σου είμαι. Ενώ στο χέρι αναπνέει. Αναπνέει φρεσκάδα. Μοσχοβολάει. Σαν αθοδέσμη, μας είπε και ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Βρε, είναι ζωντανό, μυρίζει ωραία. Έτσι, μυρίζει και ο. Μέσα. Ό,τι γυρίζει, μυρίζει. Έτσι, φίλια. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Πρώτη τη φορέβα. Τι γίνεται? Κάθε φορά που σε παίρνω τηλέφωνο θέλω να σου πω κάτι άλλο, αλλά ο προηγούμενος όλος τυχαίως. Πάντα μου αλλάζει σε εκτρέπει τη πορεία. Νόμιζα να πει ο προηγούμενος όλο στοιχείο είναι ο Λευτέρης, που πάντα είναι ο προηγούμενος από όλους. Οπότε, ναι, εγώ πήρα να πω για τον επόμενο τώρα. Έτσι ακριβώς. Γιατί σίγουρα θα συνεχιστεί αυτό το παοκάριση. Δεν χαλάει ποτέ. Εμβόλυμα, ό,τι θέμα και να πετάξουμε, εμβόλυμα θα. Ναι, το χέρι του Τζανακάκη, τώρα ξέρω εγώ. Στο αυτόν που γουστάρει το Ρουβά και λέγατε για τις βροχές, είναι και το It's Raining Men που του ταιριάζει πολύ. Έτσι. Μάλιστα, It's Raining Men, αλληλούια, ναι. κομματάρα τεράστια. Και εμένα μ' αρέσει. Κάποτε το τραγουδούσαμε It's Raining Men και Relation. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ και πάντα το παίζω στα DJ set. Και είναι ένα από τα τραγούδια που μου δίνουν έτσι. Και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ με τις μαυρούλες εκεί πέρα, τις τρουμπουλές, ωραίες. Μετέπειτα το βγάλε και η Jerry Halliwell από τη Spice Girl. Το είχε κάνει. Η οποία Jerry Halliwell δούλευε για ένα εξάμηνο σε μπουζουξίδικο στην Πάτρα. Ήταν μέσα στα μπαλέτα πριν κάνει τη Spice Girl. Κανονικά. Αυτό τώρα είναι αστικός μύθος. Όχι, δεν είναι αστικός μύθος, είναι πραγματικότητα, το έχει πει σε συνέντευξη. Βέβαια. Την απολάμβαναν εκεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει. Όποτε σε παίρνω τηλέφωνο μιλάμε για μουσική. Έτσι. Εγώ σπάω πάνω λίγο την μονοτονία της εκπομπής. Βέβαια. Αν και με πάω τώρα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Οπότε για το θέμα που είχατε στην αρχή, θυμήθηκα τον τρισμέγιστο, τον
Διονυσίου, ναι, το Στράτο, ναι, που ήταν Παοκτσής και έχει τραγουδήσει, ας πούμε, έτσι, και για τον ΠΑΟΚ, πάρει τη θέση Παοκτσή τότε που πήραν το πρωτάθλημα το 85. Mm-hmm. Και τα τι... παιδιά του γίνανε, τι γίνανε. Παναθηναϊκοί, ναι, όντως. Έσχος, έσχος, είδε. Έσχος, εντάξει, στην Αθήνα είσαι τώρα. Δεν ένα τρανό παράδειγμα. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Ναι. Αμαρτίες παιδίων παιδεύουσι γονείς. Να κάνουμε την, ναι, αντιστροφή του τέτοιου. Μάλιστα. Έγινε. Ερυκώς. Σε χαιρετούμε. Άντε. Φιλιά, 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 φιλιά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς τον να... Ακούω με προσοχή έτσι, ό,τι λένε. Ναι, βεβαίως. Εγώ θα πω κάτι στους συνοπαδούς μου. Mm-hmm. Δεν θα ασχολούνται. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, ας πούμε. Ναι, ξέρεις, ναι. Με τις Αρτέμιδες Μάτες και τους δοσύλλογους της Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Τους ξέρουμε χρόνια. Αυτά πάνε σε διάλειμμα. Μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δεν πήγα για διάλειμμα, είναι 7, αλλά κάποιος μας τηλεφώνησε. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάπη. Καλώς το να, καλώς το να. Ο Καστοριανός ο εξής που είναι που έχει καιρό να φανεί. Μα δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Εγώ θα σου πω γιατί απουσιάζει. Είναι υποψήφιος πλέον στις εκλογές και φοβάται τις εμφανίσεις. Α, έχουμε και τέτοια. Καλά, βέβαια ο καθένας είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Ένας στους δύο είναι υποψήφιοι. Την καλημέρα μου στον Καστοριανό, στον συναγωνιστή. Αποκλειστικά στον Καστοριανό, στους άλλους όχι. Στον Καστοριανό. Μάλιστα. Αγαπητό και συναγωνιστή. Έτσι. Ξέρει αυτός. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εσύ που δεν ασχολείσαι με άλλες ομάδες, πες τους συνοπαδούς σου να μην ασχολούνται με μεγάλες ομάδες. Α, μάλιστα. Και αν θέλει ο Φωτιάδης να το χειροτερέψουμε, κατεβαίνοντας την Εθνική Αμήνης από το Σεντριβάνι και κάτω, συναντάμε την Αλεξάνδρου Σβόλου. Εκεί πέρα έχει ένα μαγαζί που πουλάει μπουριά με γύρο. Που τα βάζει, τα τυλίγει σε μια τεράστια πίτα και στο κόβει στη μέση. Πού είναι αυτό, σε ποιο σημείο, στη Σβόλου, είπα, γωνία με Αμήνη. Κατεβαίνοντας της Εθνικής Αμήνης, ναι, συναντάς τη Σβόλου, στο αριστερό σου κεράκι. Στο αριστερό, μάλιστα, κατάλαβα. Εκεί πέρα. Έχει ένα μπουρί μεγάλο, τεράστιο, το κόβει και στη μέση. Με είναι ένα... φοιτητόκοσμος, περνάνε φοιτητές, ναι, με ένα μπουρί. Με ένα όνομα έτσι, προέλευσης, ναι, ανατολίτικης. Ένα μπιζίν πάουκ. Ναι, 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 μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, τα περνάνε φοιτητές, παίρνουν το κόβουν στη μέση, τρώνε το μισό μεσημέρι, το μισό βράδυ. Mm. Έχουμε... Α, καλά, έχουμε δικά μας άτομα εκεί μέσα δουλεύουν, εντάξει. Ναι, το έχουμε, ναι, και το challenge. Αν θες Μιχαλάκι, Μιχαλάκι, θα σε παίξω με μπουριά. Να τα μπουριά. Μάλιστα. Θα παίξω με μπουριά. Ότι γυρίζει, μυρίζει που λέει και ο Λευτέρης. Κοίταξε που λέει και ο Λευτέρης. Μπορεί το μπουρί και το πιτόγυρο να μην υδρώσει, αλλά Μιχαλάκη θα υδρώσει. Θα υδρώσει στη βανέλα. Έτσι. Θα υδρώσει τη Μιχαλάκη. Έγινε, φιλιά, τσάου, τσάου. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όταν λέμε μεγάλες ομάδες, εννοούμε μεγάλες ομάδες σε στρέμματα του δημοσίου, μεγάλες ομάδες σε τίτλους που πήρανε μόνο 2 και η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 3. Που πήρανε μόνο 7 και η μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ και η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 22 και όχι 21. Οι μεγάλες ομάδες που ανοίγει η τράπεζα η εθνική 7 η ώρα το απόγευμα για να εκδοθεί η στατική επιστολή για τη FIFA. Οι μεγάλες ομάδες που με ελληνικά του δημοσίου αγοράζονται επί 2 χρόνια, ο κύριος Σάκης, υπάρχει δικογραφία, φωτοτυπία στον οποιοδήποτε, αγοράζονται κατά μαρτυρία του Τσακφασίδη, ο οποίος πήγε και αυτός φυλακή και λέει μέρα γιατί με βάλατε, λέει μέρα το μόνο που έκανα 2 χρόνια έπαιρνα τα λεφτά από τον κύριο Άκη να αγοράζω τα διαρκείας για του ΠΑΟΚ, μισό λεπτό, η διάρκεια μεγάλη αυτό το πράγμα. Διάρκεια 7 η ώρα, θέλω να πάω, είναι 7 η ώρα. 7 χρόνια θέλει να τα λέμε όλα αυτά για τους Αρτέμιδες Μάτσες που λέει και ο αδερφός να πούμε. Αυτές είναι οι μεγάλες οι ομάδες. Τσάω, τσάω, τσάω. Γεμίσαν οι γραμμές. Καλημέρα. Ένα λεπτάκι να κάνουμε διαλυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τώρα, μιλάμε για Αρτέμιδες Μάτσες, μπορεί και να είμαστε, αλλά πάντως δεν ξέρω τι έχουν στο κατανόητος όταν το λένε. Αρτέμις Μάτσας υπήρχε σύνδεσμος φίλων Πάο Ρουφ στην Αθήνα. Έτσι λεγότανε Αρτέμις Μάτσας με το πανό Ρουφάρα πόρωσέ μας. Αυτό έχω να λοιπόν, πω. Ναι. Έτσι... κάτι που μου έρχεται αυθόρμητο επειδή δεν ασχολούμαι και με άλλες ομάδες. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ 10 η ώρα το πρωί δεν πήγε στη μεγάλη ομάδα να κάνει προπόνηση. Έτσι φιλικό προπόνησης. Να τα λέμε. Δεν περάσανε χρόνια. Πέρσι, πρόπερσι ήτανε.
Mm-hmm. Πήγαινε 10 η ώρα το πρωί στο Καραϊσκάκη να κάνω προπόνηση. Να κάνω την ομάδα προπόνηση του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα, θα ονομάσω την εκπομπή. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες, μου φαίνεται. Εννοείται. Μα είναι ο πιο κατάλληλος τίτλος. Θα αλλάξω αφημί. Μα ξεκινήσαμε τώρα και από το πρωί και δεχόμαστε μια μπέμπα τόνα για τον Βαρούχα, για τα πρωταθλήματα. Θέλει μια απάντηση, δηλαδή. Μπορεί να λένε και ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Και να μας εξηγήσουν ότι το καλοκαίρι έγινε καθάριση. Τα και όταν λέμε καθάριστη, δηλαδή αυτοί οι αδικημένοι, όταν λέμε καθάριστη, τι κάνανε ακριβώς. Mm-hmm. Να μας πει ένας λογιστής καλύτερα. Εκείνα εκεί τα χρέη, ας πούμε, που είχαν πέφτοντας, mm-hmm. τα ανεβάσανε, τα καθαρίσανε, πώς τα καθαρίσανε, με χλωρίνη, mm-hmm. να μας πούνε, να ξέρουμε. Έγινε. Εγώ σαν ευνοημένος το λέω, δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Ένα λεπτάκι στην γραμμούλα να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα. Εμένα τα πρωταθλήματα ούτε ο Παναστασίου μου τα έδωσε, ούτε ο Μέρτες, ούτε ο Τσίπρας. Μόνος μου τα παίρνω. Mm-hmm. Και τα στρέμματα τα παίρνω για να κάνω γήπεδο. Δεν τα παίρνω για να βάζω παλέτες. Γεια σας. Γεια σας. Και τελευταία γραμμούλα, ένα λεπτάκι. Καλημέρα. Επειδή τα επιχειρήματα είναι πολύ φτηνά. Πρώτον, παρακαλώ τον φίλο να μην ξαναμιλήσει οι παλέτες. Δηλαδή, προσβαίνει τον εαυτό του, ρίχνει το επίπεδό του. Είναι μια δουλειά. Δηλαδή, αν το πει στον άλλο, έχει παλέτες. Τι να πω δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει ότι συγγνώμη είναι βλακεία. Δηλαδή, και τι έγινε, εγώ δηλαδή είμαι μηχανικός. Και επειδή τα καλοκαίρια πάω και ξεμπουλώνω χέστρες σε ξενοδοχεία, δηλαδή θα γυρίσω άλλος να μου πει, μη με βγάζεις την άδεια, μην κάνεις το τοπογραφικό, επειδή τα καλοκαίρια λόγω κρίσης ξεμπουλώνεις χέστρες. Μάλιστα, κάτσε να πάμε για διαλυματάκια, τα πούμε μετά, δεν χάνομαστε. Δικαίωμα που λένε. Όσο και το προηγούμενο, δεν πήγε στον Πειραιά 9 η ώρα το πρωί. Ήταν στο ίδιο προπονητικό κέντρο στον Καρπενήσι. Και επειδή έπρεπε να φύγει ο Ολυμπιακός, είπε να παίξουμε και να φύγω μετά. Παιδάκια, λοιπόν, να μην λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε και εξέτουμε τον εαυτό μας και ρίχνουμε το επίπεδο της εκπομπής. Αλλιώς να μην βγαίνουμε καθόλου. Πέφτει λοιπόν από μόνο του. Στο Καρπενήσι ήταν η ιστορία. Έγινε. Διάλειμμα. Να ρίξουμε κανένα φράγκο στην τσέπη. Τσάω. Τι χρειάζεται ρε παιδί μου, ανάβουν φουντώνουν τα αίματα, πού να είχαμε και πρωταθλήματα, πού να είχαμε και ΠΑΟΚ. Μήπως θα κάνουμε μια λίγκα τώρα να παίζουν μόνο ΠΑΟΚ, να ησυχάσουμε. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Τώρα που συζητιέται το θέμα της αναδιάρθρωσης εκ νέου. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όσους και όσες προστίδεται τώρα στην παρεούλα μας. Δυναμική και αυτή η Πέμπτη. Έχουμε, δεν έχουμε αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε πρωταθληματάκι Football League. Όμως, χθες όπως είπαμε, ο Απόλλων ποντιτήθηκε από τον Απόλλων Λάρισας με 3-1. Εργοτέλης Γυνιακός 4-1. Παναχαϊκή Κισαμικός 1-3. Πλατανιά Σπάρτη 7-0. Τρίκαλα Κασιόπη 1-0 και Βόλος Ηρόδοτος 5-0. Σήμερα ο Ηρακλής αντιμετωπίζει στις 3 η ώρα στο Καπτατζόγλιο την Δόξα Δράμας υπό το βλέμμα του νέου τεχνικού της, του Τροίζη. Δεν ξέρουμε αν και αυτός θα έχει την ίδια μοίρα με τους προηγούμενους, γιατί η θέση του προπονητού στο μάτι του Ηρακλή είναι ηλεκτρική καρέκλα. Να γράφουμε μετά και τα σάιτσα. Τροίζη καρέκλα του. Πόση ώρα ήθελα να το πω αυτό. Βαθμολογία για τη Football League. Βόλος πρώτος 52. Το είπα έτσι με βολιώτικη προφορά. Απόλλων Λάρισα 43, Πλατανιά 40, Απόλλων Πόντου και Παναχαϊκή επίση 40, Κισαμικός 37, Εργοτέλης 37, Κέρκυρα 37, Δόξα Δράμας 31, Καραϊσκάκης 31, Ηρακλής 30, Τρίκαλα 28, Ηρόδοτος 25, Αϊτός Πατών 22, Σπάρτη 18 και Γυμιακός 13. Παραμένει όσο έχει η κατάσταση όσον αφορά τις ομάδες που θα οδηγηθούν στην Football League 2, γιατί η αναδιάρθρωση με τα μέχρι στιγμής τώρα δεδομένα θα μείνει ως έχει. Δεν συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της Super League και ζητήσανε να μην ισχύσει το νέο καθεστώς των 14 ομάδων την επόμενη χρονιά. Να παραμείνουν 16, αλλά να εισπράξουν ακριβώς τα ίδια χρήματα ή τα συμφωνηθέντα από την ΕΡΤ. Ενώ
η όλη κατάσταση είχε δημιουργηθεί με ένα πλάνο ότι φέτος 16 θα πάρουν οι ορφανές, οι περσινές, οι 7-8 ομάδες πόσες ήταν τα χρήματα, και σε βάθος χρόνου θα αρχίσουν αυτές να λιγοστεύουν, με αποτέλεσμα και η ΕΡΤ να καταβάλει, φαντάζομαι, λιγότερα χρήματα να διανέμει. Επιθυμούν οι ομάδες να μην αναδιαρθρωθούν, να μην αλλάξει το status quo του ελληνικού πρωταθλήματος και να φτάσουν, λέει, μέχρι και τον πρωθυπουργό. Είμαστε και όλοι σε προεκλογική περίοδο. Πολλοί φαντάζονται ή πιστεύουν ότι ενδεχομένως οι πιέσεις που θα ασκηθούν να μην αλλάξουν την κατάσταση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αφού ακούγομαι Ιάκωβος Καμπανέλης, είπα να πάρω δεύτερη φορά. Βεβαίως, να το απολαύσεις. Μαύρη διαφήμιση. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ εδώ στη γειτονιά, παρά δίπλα στο σπίτι. Έχω ένα πολύ μικρό μαγαζάκι, το οποίο κάνει γύρω στα κάρβουνα. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Υπάρχει και ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Και με το γεμιστό μπιφτέκι με γύρω. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Το έχουμε πει, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ακόμα. Βέβαια, έχω λίγο συνδυασμούς, γιατί ο παππούς τα παράτησε. Ναι, αυτό δεν γνωρίζω κι εγώ. Έχω χρόνια να παράτησε και το έχουν πάρει τα παιδιά από πίσω. Το οποίο δεν άνοιγε Σαββατοκύριακα κιόλας. Ήταν αρντάν. Όχι Σαββατοκύριακο, δεν άνοιγε 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι ακριβώς, και είχε ουρές απ' έξω. Αυστηρά 8 με 12. Ναι, 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 ναι. Τέτοιο ρεζερβέ δηλαδή, ούτε στον πάνω κι άμμο. Έτσι, έτσι γίνεται. Άμα θέλεις, άμα θέλεις. Φίλε... Αλλά έχει, είναι φίλε ποιότητα. Μία μπάλα γύρω, αυτό. Ισχύει. Μπαίνει εκείνη την ώρα, ανοίγει το κάρβουνο. Και ό,τι έχω. Ό,τι έχω. Για να φας άλλο δηλαδή, μέχρι να φας ξαναπεινάς. Έτσι ακριβώς. Ό,τι έχω. Μάλιστα. Ανοιχτή πει, πρόσκληση. Οπότε ανοιχτή πρόσκληση στον αέρα. Όταν θα καλοκαιριάσει λίγο, θα φτιάξει ο καιρός. Πανικός, γιατί πάλι μας τα χάλασε. Εντάξει, πρόσκαιρο είναι αυτό. Είσαι καλεσμένος να το κανονίσουμε ένα βράδυ, να πάμε οικογενειακά όλοι μαζί να φάμε, να, εύκολα, να σε κεράσουμε μια ρετσίνα και να κάνουμε το τραπέζι. Ακόμα πιο εύκολα, άμα είναι κέρασμα. Από τώρα πάω να περιμένω. Εκεί θα σε πω να πεις ρε τραχανοπλακέ και θα σε βάλω να πληρώσεις. Τέλεια, αυτά είναι. Ανοιχτή προ, αλλά φτιάξε ο καιρός. Άντε, άντε φτιάξε και ρε. Έτσι. Καλημέρα. Ήρα, καλημέρα. Αχ, τι ωραία. Μου φτιάξει τη διάθεση. Όχι για το κέρασμα, βρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ μεγάλο γεγονός όταν λαμβάνεις τις εκτίμησεις των ακροατών. Και το λέω πραγματικά πέρα από την πλάκα. Όταν σε βλέπουν σαν παρέα, πως είμαστε πρωινή παρέα, μπορεί να είμαστε και ίδια παρέα και στις ρετσίνες. Τα χαρά θα είμαστε. Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να έρχονται και να λένε και οι προηγούμενοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παπί. Έλα ρε Λευτέρη. Ακούς και γύρω μπάλα ρε φίλε. Έτσι. Γύρω μπάλα. Γι' αυτό και λέγεται μπαλαρίνα το μηχάνημα. Έχω τρελαθεί, έχω έτσι. Τρελαθεί. Τρελάσου. Δεν μου λες, μπορείς να πεις 4 φορές τη λέξη μπάλα. Μπάλα, 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 μπάλα. Τι πίνει η κατσίκα. Γάλα. Έλατε που πίνει νερό η κατσίκα. Τι με έκανες, βρε σκανταλιάρι. Τσάω. Πώς μου την έφερε βρε έτσι ο σατανάς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και να έρθω να σου πω τώρα ότι σε αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί τρώω από το 85 αυτά τα γεμιστά. Από το 85, Μιχάλη. 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 Δεν ακούω. Αυτό είναι ξέρεις πάνω από τα 151 τα γυμνάσια, την παπά του. Ναι, πώς το ξέρουμε τώρα. Είναι δυνατόν να μην το ήξερα. Σε παρακαλώ, σε ποιο να μιλείς. Από το 85, παιδιόθεν. Απλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτό. Ναι, ο μπαμπάς και η μαμά σταματήσαν και είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι κοντά στην ηλικία σου. Μάλιστα. Ωραία, να το επισκεφτούμε τώρα που το φέρει η κουβέντα. Και κάτσε λίγο τώρα για να διορθώσουμε. Ρε, Top Gun, εντάξει, δεν ευτελίζω ούτε εκχυδεαίζω με τις παλέτες. Το λέμε για το πείραγμα. Γιατί αν ήθελα να εκτελήσω και να εκχυδεαζήσω, θα κάνω όπως κάνατε εσείς πέρσι που το δικό μας το λέγατε λαθρέμπορα, καπνέμπορα και λαγό. Εντάξει. Ας μην το πάμε εκεί. Εντάξει. Ναι, okay. Μην το πάμε. Το παλέτε στο λέω τι να πάει να βάλει. Δηλαδή, και αν ήθελα να τον ευτελίσω, θα έλεγα για χρεοκοπημένα σούπερ μάρκετ. Στην ημασία. Δεν τα έκανα αυτά. Είπα και τις παλέτες γιατί είναι το αντικείμενό του. Δεν τον ευτέλισα. Δηλαδή, κάποιο που πουλάει φράουλες, τι θα το πω. Και θα το πω φράουλα. Κάποιο που μαζεύει φράουλες και μαζεύει φράουλες, θα το πω φράουλα, θα τον προσβάλλω. Έγινε. Γιατί εν τη ρήμη του λόγου το λέω αυτό και το πείραγμα. Και είπαμε ότι δεν το κάνουμε για πείραγμα. Δεν το κάνουμε να το φτάσουμε στα άκρα. Δεν
το φτάνουμε. Στα από εδώ και στο εξή, όσε φορέ αναφέρομαι στο θέμα με τι παλέτε, το λέω επειδή είναι το αντικείμενό του. Δεν το λέω εκτελεστικά. Δεν τον εκτελίζω, ούτε το εκεδεαίζω ότι τι κλέβει τι παλέτε, τι βγαίνει έξω και τι μαζεύει με το. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Μα μην τρελαθούμε. Τα έχουμε πει αυτά. Εμεί που είμαστε άνθρωποι του μόχθου. Μα κάνατε πέρσι, μα λέγατε, μα ανεβάσατε και μα κατεβάσατε ξεπλημμένο κλπ. Έγινε. Τσάω, τσάω. Καλημερίζω και τη φίλη μου την Αναστασία. Καλημέρα, Μπάμπη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ακούμε από το λεωφορείο, μας κρατά συντροφιά. Μάλλον θα έρχεται εδώ η Αναστασία, γι' αυτό. Πότε θα έρθεις, καλέ, να κάνουμε καμιά εκπομπούλα από τα παλιά. Πιάσε τα μηνύματα από τα Facebook. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Δεν μου λες, αγόρι μου. Μάτους. Έμαθα ότι κάνεις, λες, τα ζώδια. Ναι. Κάνεις και σολάινο. Τι κάνω, τι κάνω. Σολάινον, κάνεις προσωπάκι και σολάινον. Σολάινον. Μη δεν θα πεις, δεν θα λες σε έπιασες. Τι είναι το σολάινο. Σολάινο είναι το προσωπάκι, κάνεις αυτό εδώ, μπάλι, το πρόσωπο. Μπάλι, το σολα... Εγώ ξέρω το λάινο από τους Thundercats. Το σολάινο. Όχι, μην μπερδεύεις. Δεν μου λένε δημοσίου. Ρε δημοσίου. Εμένα είπε στο Φωτιάδη, θα σε βάλω μέσα στο μπουρί, θα σε βάλω και θα σε κόψω κομμάτια και θα το φάω, ρε. Ρε μαλλιωτάγαρο. Είπε σε μένα εσύ, ρε. Ρε εσύ το δημόσιο. Και εσένα θα φάω μαζί, ρε. Σκληρή, ολομέτωπη. Ρε κοπρία με τσατίζεις τώρα, δηλαδή. Μην με νευριάζεις. Εγώ δεν βγαίνω και μιλάω για άλλες ομάδες. Αλλά επειδή με βάζεις. Αλλά και ένα άλλο. Εσύ μας ανοίξει την όρεξη πρωί-πρωί, εμένα και τον άλλον. Εγώ, εσείς μόνοι σας το πάτε στο φαγητό. Ποιο φαγητό πήρε ο φίλος μας, καλημερίζουμε και το φίλο μας το προηγούμενο που είπε για τον παππού αυτό εδώ, την μπάρα του γύρω. Ναι. Μας ανοίξει εμένα και τον άλλο πρωί-πρωί με κυρία. Εδώ πίνουμε καφέ, ρε, πίνουμε. Έτσι. Είμαι εδώ εξωτικό μέσα επάνω στην ταράτσα και πίνω καφέ, ρε. Μας ανοίξει. Πες τον άλλο να σταματήσει, ρε. Τρέχουν τα σάλια μας. Δεν ξέρω να πούμε το Φωτιάδη, ρε. Τρέχουνε. Οπα, don't mess with Φωτιάδης. Αγόρι μου, γλυκό. Έμαθα κάνεις σκυλές και τα ζώδια, έτσι. Τα ζώδια και πώς το είπες, σολάινο. Το σολάιρον, σολάιρον. Σολάιρον, εντάξει. Καλημέρα, άλλη φορά δεν ξαναβγαίνω εγώ. Όχι, να βγαίνεις, αγόρι μου. Αγόρι μου, γλυκό. Φίλια. Σολάινορ. Τέλος, εγώ πρέπει να κλείσω κανονικά τώρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Σολάινο είναι το σόλα, ρε, αυτό που... Μαυρίζουν οι γκόμενες, το λέει αλλιώς τώρα, ξέρω. Και οι άντρες και οι γυναίκες, όχι οι γκόμενες, ναι, άντρες τώρα, και γυναίκες. Σοβαρευτούμε ναι. πάλι. Ναι, επειδή... Για σοβαρά, εδώ έχουμε το σολάινο. Εσύ μας λες... Που πας να πούμε τώρα με τα σοβαρά. Τι, άστα αυτά να πούμε. Λοιπόν, επειδή με το επάγγελμα τσουβαλιάζεις πολύ κόσμο, όταν θες έστω και για πείραγμα, μπορείς να τον πειράξεις, ειδικά στην δικιά στην περίπτωση του Καρπίδη, πιο χοντρά, να τον πεις γάβρο, να τον πεις Ολυμπιακό και... Με το επάγγελμα τσουβαλιάζεις πολύ κόσμο. Εμένα ο συγχρονός ο πατέρας μου ήταν χαμάλης στο λιμάνι και σπούδασε τρία παιδιά. Εγώ έγινα μηχανικός, η αδερφούλα μου έγινε δικηγόρος. Ο αδερφός μου τώρα δεν, ας πούμε, χαϊδεύοντα. Απόσταρτος υποστράτηγος των καταδρομών. Λοιπόν, εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή. Το επάγγελμα του κάθε ανθρώπου είναι τιμή του και καμάρι του και κανείς μπορεί να παλεύει με τα σκατά. Αντίθετο. Ναι, αλλά να προσέχουμε τι λέμε. Κανείς δεν είπε για το πειράξει. Δεν είναι πείραγμα. Ναι. Φαίνεται σαν πείραγμα προσωπικό, αλλά είναι τσουβάλιασμα. Μάλιστα. Τσουβαλιάζει. Δηλαδή θα βγει ο άλλος ο γαμάλης και θα πει τώρα βγαίνει ο άλλος και κατηγοράει τον άλλο. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή την εργατική. Κάτσε και για να το λαβρύνουμε πάλι το πράγμα. Όταν ήταν στη Γερμανία ο Λευτέρης με τι εθνικότητα είχε συναντηθεί. Ιρλανδούς. Ένας Ιρλανδός με ένα Λευτέρη. Συναντήθηκαν σε ένα πανέρι. Ήταν ξαθός και ήταν χανούμι και ήφιανε πολύ το ρούμι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Λοιπόν, έχουν βγει από... Εγώ για άλλα φαγητά δεν μιλάω. Έχουν βγει αποδόσεις για Παύλο και Φωτιάδη. Δώσε, δώσε. 1,20 δίνει τον Παύλο. Οπα, ναι. 3,75 το Χ. Ναι. Και 5,5 το διπλό του Φωτιάδη. Ω, αφισβητείτε. Κι άλλος κόσμος αφισβήτησε την υπεροχή του Μιχάλη. Απλώς όταν γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, όποιος χάσει θα κεράσει όλο τον κόσμο που θα είναι εκεί. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, θα είμαστε εμείς. Διαιτητική τετράδα θα είμαστε. Ναι, εσύ μόλις άκουσες κούτρα. Γιατί... Αγόρι μου, αγαπημένο μου, ακροατή, πολυεχρονεμένο μου. Ναι, εκτιμώ και τέτοια. Ναι, εννοείται. Άντε, τα λέμε. Φιλιά.
Καλημέρα στη γραμμούλα. Μη με κόψεις τώρα, Μπάμπη. Οχ. Λοιπόν, άκουσα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Και να ακούσει και η κυρία Κατερίνα που πήρε πρώτη τηλέφωνο. Ναι. Όχι η κυρία η Βουγιούκα, η άλλη Κατερίνα. Ναι. Όλες κυρίες είναι. Μην μπερδέψουμε τις Κατερίνες. Ναι. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για επαγγέλματα, δεν υπάρχουν, κύριε Μπάμπη, εσείς που πάτε και στην Αναστασιά. Ναι. Όπως πάτε στον δρόμο, δεν υπάρχουν πολλά χωράφια τα οποία είναι ακαλλιέργητα. Βεβαίως. Στον κάμπο το Σερών, μπα. Όλα καλλιεργημένα είναι. Έχουμε καλλιέργεια γενικότερα στις Σέρες. Εσείς έχετε καλλιέργεια στις Σέρες, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν αλλού ακαλλιέργητα στην Ελλάδα χωράφια. Πουθενά. Χέρσα, όλα πουθενά. Χέρσα δεν υπάρχουν. Πουθενά. Στο λέω εγώ. Υπάρχουν πολλά χέρσα χωράφια. Δεν υπάρχουν, όλα παίρνουν επιδοτήσεις. Παρατημένα, παρατημένα χωράφια, τα οποία μπορούν να πάνε οι άνθρωποι από τη Μόρια και να τα καλλιεργήσουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί άλλους έχουν μες στη Μόρια και να μην τους πάνε εκεί να καλλιεργούν. Μαζί, για να βοηθήσουν και στην αγροτική ανάπτυξη του τόπου, ο οποίος παραπέει. Έχουν κλεισμένους μες στη Μόρια, πας ένα χωράφι εκεί ακαλλιέργητο, που δεν το είναι χρόνια ακαλλιέργητο. Εδώ υπάρχουν χωράφια στην Κρήτη πάνω από 7 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά τα καλλιέργητα όμως ταυτόχρονα επιδοτούνται από την άλλη. Αποδίδουν εισόδημα σε κάποιους. Καλλιεργήσουν, θα φάει και ο κόσμος. Θα φάει ο κοσμάκης πραγματικά. Μαζί θα μπει σου. Ένα προβατάκι, θα μπει μια κατσικούλα. Θα μπει κάποιος, θα μπει, μάλιστα. Σωστός, έγινε, σε κερατούμε. Βγήκε λίγο γάλα. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Η εκπομπή, δευτερολογάω πάρα. Βεβαίως, εκπομπή δευτερολογιών, τα έχουμε πει αυτή. Ναι, η εκπομπή σήμερα είναι, τι να πω, είναι... Πολύ επιτυχημένη δηλαδή. Βεβαίως. Έχει θέματα και θέματα. Πολύ επιτυχία. Ναι. Όλα τα θέματα. Καλλιέργηση έχουν παραγγείλει. Ποιος θα σκουφίρει από τα μπάρκια, από τα καφενεία και από τα... Για πες το, για. Τέτοια, Ποιος θα σηκωθεί, για. Θα μασχάρει και ο Λευτέρης τώρα. Έτσι, κανείς. Αυτός δεν πάει να δουλέψει. Να παρακαλλιεργήσει κανένα τέτοιο. Αυτός είναι γεωπόνος είναι. Πάει και εκτιμά και αποδίδει τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις. Εγώ ξέρεις τι είμαι. Τι. Τι λες να είμαι. Πιλότος είμαι. Πιλότος στα γαϊδούρια. Πιλοτάρω γαϊδούρι. Και εγώ είμαι τζόκεϊ, αλλά ντίσκ. Όχι στα γαϊδούρια. Να σου πω και για σένα. Εσύ λες κάθε φορά σε ακούω, κάθε μέρα, θα γράψεις ένα τραγούδι εκεί. Δικά σου τραγούδια δεν άκουσα από καμιά φορά, ρε. Βάλει και δικά δικό σου τραγούδι. Πώς δεν βάζω, βάζω. Θα σε βάλω τώρα, θα πάμε για διάλειμμα. Σε ευχαριστώ που ζητά σε μένα. Δεν θέλω να μην βάζει τραγούδι. Μα αφού τώρα δεν το ζήτησε. Περίμενε. Άκουσα. Να πω ένα ανέκδοτο τώρα και αντίστοιχα. Ρίχτο, ρίχτο. Θα βάλω ένα αγροτικό, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν κάποιο πήγαινε κάθε μέρα σε ένα μπαρ. Η κοπέλα του λέει, τι κάνει καλά, δεν ξέρω τι. Μπαίνει μέσα. Την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα λέει βάλει μου δύο πιωτά, ας πούμε, δύο ουίσκι βάλει. Ναι, ναι. Παράδειγμα. Δεν φέρει, λέει, δεν του είπε τίποτα. Πήγε τώρα, άντε στην υγειά σου, άντε στην υγειά σου. Ναι. Άλλο το ποτήρι σήκωνε. Ναι. Τα έπιε για τα δύο. Έφυγε ξανά, την άλλη μέρα ξαναπήγε. Αυτό συνέχισε και μια, δύο-τρεις εβδομάδες. Η κοπέλα το βάρκει παράξενα, λέει, γιατί λέει τα παρακίνεις, λέει, παρακίνεις δυο πιωτά, λέει. Λέει, έχω ένα, παραγγέλνω, λέει, και ένα για το φίλο μου, λέει, είναι στην Αυστραλία, λέει, και να πιω στην υγειά του, λέει. Εντάξει. Πέρασε κανένα εξάμενο. Αυτός πάρει, συνέχιζε, πήγαινε. Και πέρα, όταν πέρασε το εξάμενο, παρήγγειλε, όταν ξαναπήγε, μια μέρα παραγγέλει ένα πιωτό. Ένα, μάλιστα. Του λέει η κοπέλα, γιατί σήμερα ένα, λέει, μήπως έπαθε τίποτα φίλου σου, μήπως πέθανε ο φίλου σου. Όχι, λέει, δεν πέθανε, λέει. Λέει, τι έγινε. Λέει, εμένα το απαγόρεψε ο γιατρός. Να, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιέντε. Εντάξει, τσάω, τσάω, τσάω. Ανάβω δυο τσιγάρα και πίνω δυο ποτά. Το ένα για εσένα, το άλλο για μετά που λέει και το τραγούδι. Καλημέρα στην γραμμούλα, ένα λεπτάκι να κάνουμε και διαλυματάκι. Καλημέρα. Στην κουτσουπιά, περπάτησε ο Μπάιρον
Και ο Batman μόλις μάθαμε πως έκανε Σολάιρο. Σολάιρο, φιλιά. Λοιπόν, η γραμματεία είναι η εξής. Ναι. Top Gun, που το έχει κιόλας. Ναι, ναι, έχει παίξει. Ναι. Πασχάλης, που είναι ο αγαπημένος μου ακροατής, ο πιο δίκαιος όλων. Ναι, βεβαίως, και είναι και είναι στα κηδικά μας. Ναι, είναι και ο Πασχάλης, ξέρει και τα στοιχηματικά και όλα αυτά. Έτσι, Δημήτρης έτσι. Από τη Βέρεια. Ναι. Και εσύ που θα κάνεις αναμετάδοση. Βεβαίως. Δηλαδή. Κλείσαμε. Η γραμματεία. Κλείσαμε. Αλλά πρόεδρος είναι ο Top Gun. Έτσι, έγινε. Πάς, που το έχει. Έτσι, έτσι, τσάω, τσάω. Okay. Καλημέρα στη γραμμούλα. 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορα, γρήγορα. 10-10. Ναι, ναι. Ένα request για δικό σου άσμα. Ναι. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ για τρολάρισμα του καιρού. Πεπαρθόλο, ρε φίλε. Πολύ καιρό θα τα ακούσω. Εντάξει, θα το βάλουμε όταν κλείσουμε, γιατί τώρα έχω ένα αγροτικό να μεταφέρω. Όποτε θες, όποτε θες. Ένα αλλά αγροτικό. Λόγω καιρού και λόγω κατάστασης, ναι. Έτσι, πεπαρθόλ. Έτσι, έτσι, έτσι. Φιλιά, okay. Φιλιά, τσάω, τσάω. Και ένα δευτερόλεπτο εδώ, καλημέρα. Εδώ πέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Θα είμαι και γρήγορος, γιατί παίρνω από το πλέον ζεστό Τρονχάιμ. Α, αγόρι μου, τι γίνεται. Ναι. Όλα όμορφα, όλα όμορφα. Πόσο έχουμε εκεί, 2 βαθμούς. 5. 5, καλά είμαστε. Το τοπικό κλίμα, Τρονχάιμ. απλώς, όλο αυτό το θέμα με το fight μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει μια αίσθηση cut. Ναι, δηλαδή, WWF. Πώς βγαίνουν πιο... Ακριβώς, πώς βγαίνουν πιο πριν και λένε ποιος εσύ, Βιλαράκο, είσαι ένα τίποτα, θα σε στήσω. Οπότε προτείνω να το μεταφέρουμε όλο αυτό στο παλέ. Έτσι, θα το γεμίσουμε. Τώρα στο φαγάδικο τι να το κάνεις. Το θέμα είναι να πάει κάπου, να έχει κόσμο να το ζήσουμε όλο το σώμα. Έτσι, να βγάλουμε και αφίσες, να βγάλουμε αγωνιστικές αφίσες, να ανοίγουν σαγόνια και οι δύο οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι τώρα με μικρόφωνα να ουρλιάζουν, να δεις τα πάω εγώ. Στην αριστερή γωνία, ο Φωτιάδης, έχοντας ρεκόρ 6 γύρους και τέτοια. Ωραία. Καλή ιδέα, καλή ιδέα, θα μελετηθεί. Ωραία, χαίρομαι. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, επομένως και θα τα πούμε και από κοντά όταν θα έρθει Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Έτσι, ένα αγροτικό τραγούδι. Παγάνω και όλα σμάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα, να οδηγηθούμε στο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε εδώ, δυνατή γεμάτη, τα φιλιά μας στην Νορβηγία. Μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα, μάνα τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Μάνα δεν έχουμε να πιούμε τα αρκούντα, τα φάγαν όλα τα έρμα ζωντανά. Ποιος χασαπής, αχ βρε μάνα θα τα σφάξει. Ποιος χασαπής, βρε παιδιά να μας φωνάξει. Ποιος χασαπής, αχ βρε μάνα θα τα σφάξει. Ποιος χασαπής, βρε παιδιά να μας φωνάξει. Μπορούσε να είναι και ο ύμνος της εκπομπής, Κομμάτια εδεσματικά, κομμάτια γαστριμαργικά, κυρίες και κύριοι, παρελάβουν εδώ από το Λόγο Επειδή και το Λίμπερο 107,4 κάθε πρωί. Είμαστε στο challenge. Εν αναμονή. Καλημέρα στη γραμμούλα που και αυτή βρισκόταν σε αναμονή. Καλημέρα. Να αλλάξω λίγο το request. Ναι. Και επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει, τώρα δεν σε τρολάρω, δεν ξέρει δηλαδή με ποιον έχει την τιμή να μιλάει όσον αφορά την στιχουργική και την τραγουδιστική του, όχι εμπειρία, επιτυχία, και κανένας δηλαδή... Για μένα μιλάς. 100... Ναι, για σένα. Καλά, δεν ξέρω, οκ. Νόμιζα για κανέναν άλλο μιλάς. Για ορισμένα, εντάξει. Ναι. Και επειδή... Κοίταξε τώρα το κομμάτι σου, εντάξει, το ξέρεις και εσύ που είναι μακράν το καλύτερο, και πιστεύω ότι το 95% των ακροατών δεν το έχει ακούσει, το Γαλαίο, το περιπόητο Γαλαίο, θερμή παράκληση. Ναι. Βάλε το Γαλαίο, θα με κείνα τα ρεφέν, θα το βάλω, το οποίο κλείνεις και τα live σου, ναι. Θα το βάλεις όμως. Ναι, θα το γιατί, γιατί και... είναι και μιλάει για φαγητό, γι' αυτό. Α, εννοείται. Μπράβο, έτσι. Και έτσι. Δεν είναι μόνο για φαγητό, μιλάει και για... επαναστατικό πολιτικά, γιατί μπαίνει μέσα και ούτε. Είναι το κάτι άλλο τώρα. Έτσι. Έγινε, σε ευχαριστώ που ζητάς εμένα. Αν το στέλνανε στη Eurovision, δεν σε κάνω πλάκα, θα είχε επιτυχία. Αλλά πρέπει να ξέρανε και τους στίχοι. Να ξέρανε και, και το Σάτρ και τη Simone de Beauvoir και χίλια δύο πράγματα. Άντε, μπράβο, έτσι. Μιλάμε, πώς έλεγε η ελληνική ταινία,
5.000 βρίσκει. Έτσι. Μεγάλη επιτυχία να πω. Τσάω, τσάω. Πάρα τον αλλάζει να παίξει λίγο παραπάνω. Εντάξει, τώρα, θα κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Τσάω, τσάω. Έτσι, τσάω, αλλά τσάω. Νωρίτερα. Έγινε. Ουσιαστικά όλο το τέτοιο για να φύγω νωρίτερα. Κανονικότατα. Αυτό που ακούγαμε ήταν ο Μάνος και είναι Σταυροπολίτης, όπως επισημαίνει εδώ με περίσσια περηφάνεια ο φίλος μας ο Φουρνάρης. Είμαστε καλλιτεχνικά παιδιά, ρε παιδί μου, εκεί Σταυροπολίτη. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. Καλημέρα. Μπάμπη, μη με κλείσεις. Έλα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, πολύ σύντομο. Φορτωμένο το κέντρο. Λοιπόν, Μπάμπη, σε έχω κάνει επανειλημμένος κλήσεις, σου έχω κάνει επανειλημμένος κλήσεις στο ίντερνετ, ναι, για να παίξουμε ερωτήσεις μουσικής, ναι, που είσαι μουσικός, ναι, και δεν απαντάς. Θα το παίξω. Είσαι γατούλα, δεν κατεβαίνω. Δεν κατεβαίνω στο chat, δεν κατεβαίνω. Θα σε παίξω, ρε γατάκι, λευτεράκι. Ο Ηρακλής τι ώρα παίζει με τους μαυραετούς? Τρεις η ώρα σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Εγώ θέλω να κερδίσει η Δοξαδρά μας, αλλά επειδή είναι στον Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο, βλέπω να κερδίζει ο Ηρακλής, γιατί παίζει ο μαυραετός. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, αγόρι μου. Δεν μου λες. Δεν σου λέω. Έχω τώρα και σήμερα έχω ρέντα. Έτσι, κάθε μέρα έχει ρέντα. Δεν μου λες, ρε Λευτέρη. Mm. Που λέει και χαιρετίζουμε τον πρόεδρο μας, τον Αράου. Ναι. Λοιπόν, ρε Λευτέρη, τι δουλειά κάνεις? Σκάφς, ουργός, θερίζεις, καλουπός, να μας πει τι δουλειά κάνει. Έτσι, τα πάντα και σε καλή τιμή. Τι δουλειά κάνει, να μας το πει. Ναι, να μας το πει. Για βγάλε... Όπως λέει και ο πρόεδρος, λέει, να μας πει τι δουλειά κάνει. Έτσι. Δηλαδή από το πρωί μικ του ράζ. Πες εκείνο το Μάριο Τάγαρο, μην μετά βάζεις με εμένα. Σαν τον Παπαθανασάκη δεν ξέρει ούτε η μάνα μου τι δουλειά κάνω. Ναι ρε πούστη, δηλαδή. Τι είναι, αγιολαδάρες είναι, μου. Τι είναι, προβατά, ναι, τι είναι, να μας το πει. Τι είναι, τι κάνει. Θα απαντήσει. Θα απαντήσει, γεια σου γλυκό μαγόρι. Τώρα θα με περιμένεις μετά από 10 μέρες. Πες το Μάριο Τάγαρο, μην τα βάζεις με εμένα που το απολωνιστή. Θα τον εφάρω και αυτό να μας δει. Περιέχει δηλητήριο και πεπτικό υγρό φοβερό. Τσάω και γαστρικό. Καλημέρα στη γραμμούλα 0 και εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, οι πληροφορίες για το χειράδικο είναι σημαλακοποιείς. Ναι. Οι γονείς μπορεί να έχουν σταματήσει, αλλά επιτηρούν και επιβλέπουν και βοηθούν. Άρα δεν χάθηκε η παλιά η συνταγή, δηλαδή, ας πούμε, έτσι. Αυτό. Ο γύρος σου είναι από πανσέτες. Ναι. Δεν είναι ο έτοιμος ο γύρος που επιτοπίζουν πέρα από τα καταστήματα. Μπορεί να είναι λίγος, γιατί άλλοι βάζουν ένα κάρο πατάτες. Και λέει, πω, τι σάντουιτς είναι αυτό. Συν του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του γύρου είναι εισαγόμενος από την Ολλανδία. Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Και να τα ακούμε και αυτά. Mm-hmm. Ακόμη και οι σαλάδες σου, οι αλυφές, είναι δικές σου. Δεν παίρνει τίποτε. Οι πατάτες που τηγανίζει είναι δικές του. Τα μόνο που δεν είναι δικά του είναι τα ποτά. Τι να κάνει, να πατήσει τα φίλια, να φτιάξει, λοιπόν, ρετσίνο άνθρωπο. Τώρα στον κύριο Φευγάτο, στους υπόλοιπους. Ναι. Ξεχάσα να μας πούνε ότι ο κύριος Σαββίδης το τι έχει βοηθήσει, που έχει ανοίξει τόσες επιχειρήσεις, έχει δώσει τόσο κόσμο δουλειά, έχει πάρει τώρα και το δημοτικό πέρα από το, μακριά από το Μακεδόνιο Παλάσσο, ξέρεις, και θα δώσει στον κόσμο εκεί δουλειά. Χώρια που βοηθάει το ΑΧΕΠΑ και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δεν νομίζω κανείς να είπε να πάνω σε αυτό κάτι, όχι, το μεμπτό. Όχι, γιατί με ορισμένοι γυρίζει ο δοσύλλογος, όχι ο... Καλά, αυτά δεν είναι. Όχι, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα κανείς δεν έχει να καταλογίσει κάτι. Για μιλάμε για το ποδοσφαιρικό και για την κόντρα. Εντάξει. Όσο για τον κύριο Φευγάτο, δοσύλλογοι ήταν φορούσαν μία κουκούλα για να μην τους ξεχωρίζουν. Εφόσον το παίζεις τόσο πολύ άντρες, πες μας ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι και ποιοι είναι η ομάδα του δημοσίου. Αν είσαι αρσενικός, πες τα χήμα και τσουβαλάτα. Μάλιστα. Δεν μιλάς με υπονοούμενα και όλοι οι υπόλοιποι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας τα αφούντωσε. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπίνο. Καλώς τώρα. Καταρχήν να μας ενημερώσουν να μας δώσουν τη διεύθυνση ακριβώς του γυράδι. Τον κάνουμε έτσι, ρε. Όχι, να μας δώσει, τον έχουμε κάνει μάγκα από την άλλη. Εντάξει, οκ, να μας δώσει ο ίδιος. Είναι να μας το πούνε, να πώς θα πάμε. Είναι σαν να έχουν γίνει τα προκαταρτικά και να μην υπάρχει, ας πούμε, εξέλιξη.
Θα ψάχνουν δηλαδή πάνω από το σχολείο και στην Παπάφη όλα τα στενά της Τούμπας. Μέση Τούμπα στα στενά. Έτσι, έτσι. Καταρχήν θα να φάμε πολύ καλά. Δεν υπάρχει challenge, ναι. Φαγητού χωρίς το φευγάτο. Δηλαδή, είναι μέσα, όχι. Είναι γραμματεία. Όχι, είναι γραμματεία, είναι γραμματεία. Το challenge είναι μεταξύ του Παύλου και του Φωτιάδη. Όχι. Ο νικητής από αυτούς δύο πρέπει να παίξουν το φευγάτο. Μπορούμε να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε play-off. Εκτός και αν, αν αυτή την εποχή κάνει δίαιτα, γιατί έχει γίνει δεν μάθα φίτσες. Έχει, ναι. Έτσι, έχει κλείσει το στομάχι και δεν μπορεί να πάει αυτά με το γύρο. Ναι, εγώ λέω να το κάνουμε σαν play-off να πηγαίνουν ένα στην έδρα του άλλου. Best of seven, ξέρω εγώ. Στις τέσσερις νίκες, ναι. Να ήταν η ζήλια ψώρα, φίλε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Σαββίδης είναι ο πρόεδρος που ονειρεύεται να έχει ο κάθε οπαδός. Είτε είναι Αριανός, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚτής. Είτε Ηρακλειδέας. Είναι αυτός που ονειρεύεται να έχει ο κάθε οπαδός. Και ας βγει ο καθένας, ο Top Gun, ο Φευγάτο, να μας πει ότι δεν ονειρεύομαι να έχω έναν επενδυτή σαν το Σαββίδη. Με την οικονομική επιφάνεια τη δική του, με την τρέλα τη δική του. Έτσι, γιατί όταν αποφάσισε να ξεριζώσει αυτό το σύστημα, ήξερε ότι θα βάλει και το χέρι του βαριά στην τσέπη. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Έγινε. Μόνο να σκεφτούνε πόσοι προσπαθήσαν να τα βάλουν αυτό το σύστημα και δεν καταφέραν τίποτα, αυτό φτάνει. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο που μας τοποθετήθηκε για το μαγαζί το Γυράδικο. Να πω στο φίλο που κάλεσε. Λοιπόν, επί της Παπάφη είναι τα σχολεία τα 151 γυμνάσια Λύκεια και έχουν ένα και μοναδικό φανάρι. Τρίβεις προς τα επάνω και είναι η οδός Μαλακοπής που είπε ο κύριος Γιώργος. Πριν την Ανατολική Στράκης, στο αριστερό σου χεράκι ανεβαίνοντας, είναι μονόδρομος, ανεβαίνει μόνο. Ναι. Στο αριστερό σου χεράκι είναι το μαγαζί, δεύτερο, τρίτο, τετράγωνο. Αυτό. Και όταν δεν θα το βρεις όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κυριότερο. Όχι. Δεν το βρεις εύκολα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ναι. Κύριε Μπατμανίδη. Παρακαλώ. Ο κύριος Φωτιάδης εμένα είπε Μαλλιοτάγαρο. Δεν το γνωρίζω, αλλά πιθανότατα. Γιατί... το είπε πολλές φορές. Με είπε μέχρι την Κοπριά αναφέρθηκε, αλλά δεν ξέρω πού. Ναι. Γιατί είστε να στολίσει το Λευτέρι κατ' ούτων τρόπο. Ναι. Μήπως θα πέφτει αλλού. Αλλά αν τα έφερε σε μένα, αν τα απέφθινε σε μένα, αν χαρακτήρισε εμένα και φωτογράφησε εμένα, να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι έτσι όπως θα είναι εκείνη την ημέρα. Το τραγουδάκι είναι του γνωστού, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Μπατμανίδη. Ναι. Του αφιερώνω σαν τη θεία στα ριχά. Έτσι θα είναι. Σαν τη θεία στα ριχά θα είναι. Θα πλατουρίζει και θα φουσλαντίζεται. Θα φουσλαντίζεται. Και θα σε βλέπει δεύτερο. Να απομακρύνεις εκεί στα πελάγι. Να έτσι. Και ο Πασχάλης θα κατεβάζει τα στοιχήματα αβέρτα. Έτσι, θα ανεβάζει το δικό του να το πάει στο 11 και το δικό μου να το πάει 0,90. No bet. Έτσι. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Μάκμα. Έλα, αγόρι μου. Με τις υγείες μου. Έτσι, παιχταρά μου, τι έγινε. Πηγαίνει σε βρούι-βρούι αμελέτη τα νησιά, γλυκάρια και σιγουρτάκια. Πω, έτσι ένα ελαφρύ superfood. Κόκκινο κρασί σε πύρινο ποτήρι. Μαγκά μου. Τώρα το γύρισα στο σανγκρία, κόβω μιλαράκι και το κουτάω στο κρασί. Είσαι μερακλής, έτσι. Δεν βάζεις νερό στο κρασί σου, μόνο μιλαράκι. Μόνο μιλώ, ναι. Και ξεκινάει η μέρα, ξεκινάει η μέρα δυναμικά. Ξεκινάει η μέρα φουλ-φουλέ, βρέχει έξω. Τίποτα, δεν πάμε πουθενά. Θα πάρω και το γύρο να με κάνει μια τυβαρλίγκαλα κάτω στη Βέρεια, έτσι να γουστάρουν. Τι να σε κάνει. Μια γύρα ρε, μια τυβαρλίγκαλα. Τυβαρλίγκαλα το λέμε εδώ, γύρα. Δηλαδή. Τυβαρλίγκαλα γύρω γύρω από την πόλη. Α, αυτό νόμιζα ότι έκανα φαΐ, τίποτα γύρα. Όχι. Ξέρω εγώ τίποτα τυβαρλίκα, ας πούμε, στο Πύλινο. Ας πούμε κάτι τέτοιο. Πρέχει τώρα όλοι θα είναι με τα μάξια, κόρνες, φασαρία, τα γουστάρουν τέτοια. Έτσι, λίγο ένταση. Αλλάζει, ναι. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Ωραία εκπομπή έκανες, μπράβο. Επιτέλους σε πιάσαμε, γιατί και στα δίκια σου κάθε φορά να μας κάνεις τα παράπονα. Ναι, πάμε δυνατά. Θα έρθεις όταν γίνει το challenge εδώ, σαν κριτής. Θα σώ. Σε ζητάει το πίμνιο. Okay. Έγινε φιλιά. Τι ωραία έτσι. Ατόφια φρεσκάδα πρωινή. Το φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα στη γραμμούλα.
και ένα deal on air τώρα με, το, με τον φίλο τον απίστευτο τον Δημήτρη, ναι, που είναι δηλαδή μακράν ο πιο καλοφαγάς. Λοιπόν, εγώ να επιθυμίσω γυναίκα με τον Άγιο Πρόδρομο, πεθερός μου είναι 142 κιλά. Mm. Εγώ όταν αρρωνιάστηκα ήμουν 72 και τώρα είμαι τριψήφιος. Έτσι λοιπόν, πρέπει. Εντολίγης, τώρα. Θες να γίνεις αποδεκτός. Εδώ, άσε τώρα, δεν σε προσπαθώ να κάνω διαφήμιση και αυτά. Mm. Υπάρχουν πούμε, δύο κρυοπολία τα οποία ετοιμάζουν τα σουβλάκια. Τι γίνεται τώρα, όταν ξεκρεατίζουν το γουρούνι για τα σουβλάκια, μένουν τα περιβόητα πλευρά ή κοκαλάκια τα οποία δεν πουλούνται, ρε παιδί μου. Mm. Δεν μπορεί να πουλήσει. Αλλά έχει αρκετού τσικοχόνδρο και κρεατάκι γύρω-γύρω. Η πρώτη φάση είναι δεν μπορεί να το βρει σε μαγαζί. Τώρα αυτό. Κατσαρόλα, δηλαδή στυλ τηγανιά με ρίγανη και λεμόνι ή στα κάρβουνα, είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή αρπάζεις το κόκαλο και μέχρι που το τρως και δεν καταλαβαίνεις, επειδή είναι και ψιλομαλακό. Τώρα, εγώ επειδή είναι συγκινής ο ένας ο τέτοιος, μου δίνει κατά καιρούς. Εγώ υπόσχομαι τον φίλο τον Δημήτρη να του, όταν συναντηθούμε, να του δώσω. Με τον δύο όμως, μια που είναι με αγρογούρνο και αυτά και μαζεύω τέτοια, αν μπορέσει τίποτα χαμηλίο, όπως το λένε, τα δόντια μπροστά. Χαμηλιόδοντες, τα μαμούθ. Κάτι θα κάνει. Έτσι, δίκαιο. Ναι, δίκαιο. Και κάτι άλλο, κάτι άλλο, μια ψηλό αναφορά στον φίλο που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα, λίγο προχωρημένης ηλικίας, respect, και εγώ είμαι προχωρημένης ηλικίας, που ειδονίζεται λίγο όταν γίνονται αναφορές. Όχι, ειδονίζεται, λάθος η λέξη. Λάθος. Ναι, όσον αφορά τα σχετικά με ρούφους και μάτσιδες και αυτά. Αυτά, τέλος πάντων, έμεινε. Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα, τέσσερα, γι' αυτό ας το λήξουμε. Αύριο πάλι. Τέλος, όχι, θέλω να πω, όχι. Λοιπόν, το γαλαίο, κανόνισε. Δεν θα προλάβω, φιλιά, τσάω. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θα ξανακούσω. Κλείσε, κλείσε για να προλάβω, κλείσε για να προλάβω. Κλείσε με, κλείσε με. Τσάω, τσάω, καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Μηδέν εδώ, ιστοπή λίγο, καλημέρα. Καλημέρα και εδώ, μας τα κλείσαν όλοι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Εγώ είμαι της υπομονής, ξέρεις. Έτσι, έτσι. Κάποιος να βγει να μας δώσει καμιά συνταγή για μια μπουγάτσα πρωί, είναι παιδιά, δεν είναι μεσημέρι. Δεν έχει τέτοια, ούτε για πίτες, ούτε για κουλούρια, ούτε για μπάρες δημητριακών. Μπάρες με γλυκάδια θα φτιάξουμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο, Μπαμπή. Παρακαλώ. Να σε παρακαλέσω αύριο να δώσεις προγνωστικά, γιατί αύριο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα δώσεις προγνωστικά για να παίξουμε τα τίθεντα. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Έχουμε τρομερή ρέντα 0 στα 8 πάμε. Έχει γίνει αυτό, να ξέρεις. Να ξέρεις τι έχει γίνει αυτό. Χαρά μου. Χαρά μου. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, αύριο έχουμε τα προγνωστικά της παρέας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Καλημέρα. Μπάμπη, επειδή η εκπομπή είναι φαγητού. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρεις που βρίσκομαι. Πού? Σε ένα δάσος από μπανάνες. Μάλιστα, πρόσεχε. Οι μπανάνες ξέρεις τι έχουνε. Τι έχουνε. Έχουνε και υλικό συσκευασίας. Τη φλούδα. Τι έχουνε. Εν τω μεταξύ ξέρεις, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Ναι. Το ήταν ένα μικρό καράβι. Βέβαια. Που λέει και σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες σώθηκαν όλες οι τροφές. Σώθηκαν όλες οι τροφές. Θα φύγουν όλα τα λεπτά εδώ στη Τζαμαϊκά. Θα γυρίσω κολυμπώντας. Φιλιά, τσάω. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Αφού ζητήθηκε Μπατμανίδης, πρέπει να αποχαιρετιστώ. Θα σας αποχαιρετήσω με τον εαυτό μου. Ας και πιάσαμε τα γαστριμαργικά άσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πολύ πρωί στις 6. Θα έχετε μια όμορφη και ψύχρεμη μέρα. Ακολουθεί Κωστής Ατσαρός μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω.